Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για να ακούγεται η συζήτηση που θα κάνω με τον κύριο Ράμφο, να σταματήσετε εσείς δυστυχώς να μιλάτε για να ακούσετε εμάς. Ευτυχώς. θα υπάρξει στο τέλος της συζήτησης και θα υπάρξουν ερωτήσεις. Θέλω να πω ότι η συζήτηση αυτή που θα γίνει δεν είναι προσχεδιασμένη. Είμαστε φίλοι με τον Στέλιο. Θα του κάνω κάποιες ερωτήσεις που ενδιαφέρουν και εμένα. Και θα προκύψει μια συζήτηση, θεωρώ, ζωντανή και θερμή. Ευχαριστώ το public για αυτή την ευκαιρία που μου δίνει να συναντώ κάθε μήνα έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ και να συζητώ μαζί του θέματα που απασχολούν και εμένα αλλά και εσάς. Να προλάβω να πω, γιατί μετά κάτι από εσάς θα φύγετε, ότι η τελευταία συνάντηση που θα γίνει στις 21 Ιουνίου, καλεσμένος μου θα είναι ο συγγραφέας Μάικλ Λοντάτζε. Είναι αυτός που έχει γράψει το μυθιστόρημα «Ο Άγγλος ασθενής», που προφανώς κάποιοι από εσάς έχετε δει την ταινία. Έρχεται στην Ελλάδα με αφορμή το νέο του βιβλίο και θα συζητήσω μαζί του για διάφορα ζητήματα που αφορούν τη λογοτεχνία, την ποιήση κτλ. Λοιπόν, σήμερα έχω καλεσμένο το Στέλιο Ράμφο. Μου απαγόρευσε να στη διαφήμιση του public να τον χαρακτηρίσω φιλόσοφο. Ωστόσο είναι, γιατί δεν είναι καθηγητής πανεπιστημίου, δεν ασκεί το λειτουργήμα του καθηγητή. Φιλόσοφος με την νιτσεϊκή έννοια είναι και κάποιος ο οποίος ζει φιλοσοφικά, ή αν πάρουμε και τους αρχαίους. Επομένως, για μένα είναι φιλόσοφος, αλλά επειδή η σχέση μας είναι θερμή, θα μιλάμε στον ελληνικό. Θα επικεντρωθώ, επειδή έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και παρακολουθώ τη διαδρομή του χρόνια, δεν θα μιλήσουμε αρχικά για φιλοσοφία και για τα φιλοσοφικά του βιβλία, αλλά θα επικεντρωθώ στο τελευταίο του βιβλίο, «Πολιτική από στόμα σε στόμα», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός. Να προσθέσω ότι στο βάθος, πιστεύω, υπάρχουν τα δικά του βιβλία και ενδεχομένως και κάποια δικά μου, για όποιους από εσάς θέλετε να τα δείτε μετά και να τα διαβάσετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση που έχω. Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύει στο βιβλίο Στέλιο, σε αυτό το βιβλίο, είναι η έλλειψη θεσμών στην Ελλάδα και η επακολούθητη ανυπαρξία νεωτερικού κράτους. Ας το ονομάσουμε αυτό το κράτος που έχουμε καχεκτικό κράτος. Ένα κράτος που, όπως ξέρουμε, ευνοεί την ανομία, τις συντεχνιακές συμπεριφορές, τη φοροδιαφυγή, την κρατικοδία, την επιχειρηματικότητα. Γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό? Γιατί η Ελλάδα δεν κατάφερε να φτιάξει ένα κανονικό κράτος όπως άλλες χώρες στην Ευρώπη? Δεν είναι εύκολο το θέμα. Υπόθεση θα κάνω πως εγώ το φαντάζομαι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η ιστορία του κράτους του νεωτέρου είναι μια δύσκολη ιστορία που χρονολογείται όσον αφορά τη διαμόρφωση μεταξύ 13ου και 16ου αιώνος. Αυτό γίνεται στην Γαλλία και στην Βρετανία, πουθενά αλλού μετά έπονται, το 19ο η Γερμανία με τον Μπίσμαρκ κτλ. Και αυτό έχει να κάνει, κατά την γνώμη μου, με το εξής στοιχείο. Με το γεγονός δηλαδή ότι στη μεν Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ φεουδαρχία, άρα υπήρξαν σχέσεις κοινωνικές διαφορετικού τύπου, και δεύτερον επειδή στην Ελλάδα και στις χώρες αυτής της περιοχής, ας πούμε, το στοιχείο το καθοριστικό ήταν ένας εγκλωβισμός των συναισθημάτων των ανθρώπων και των αυτών ανθρώπων σε επίπεδα τα οποία δεν επέτρεπαν αντικειμενικότητα. Ας πούμε, τι θέλω να πω. Η χωρική κοινότης, έτσι, η χωρική κοινότης, η οικογένεια ήταν οι τόποι που συγκέντρωναν
το συνέστημα κατεξοχήν. Αυτό ισχύει ακόμη και σήμερα. Ναι. Πράγμα το οποίο καθιστά δύσκολο έως αδύνατο τη δημιουργία ενός θεσμικού συστήματος ευρύτερου, όπου θα αποκολληθεί από την οικογένεια, όχι θα αποκολληθεί, θα εκταθεί από την οικογένεια και σε απρόσωπες σχέσεις που λέγονται θεσμοί και κράτος, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει και μια λογική παιδεία των ανθρώπων. Το γεγονός ότι στην Ανατολή τη δική μας το στοιχείο της λογικής από πολύ νωρίς έφυγε από τη μέση, έτσι κατέστησε δύσκολα τα πράγματα. Και επιπλέον, έτσι, αυτή η αντικειμενικότητα του πνεύματος που απαιτεί η διαμόρφωση, ας πούμε, του συγχρόνου κράτους και των θεσμών, εμποδίζεται επίσης από το γεγονός ότι η λειτουργία του κράτους είναι μια λειτουργία συνεχώς προς τα έξω, ενώ η λειτουργία του πνευματικού συστήματος της Ανατολής είναι κυκλική. Ωραία. Βράζει στο Ζουμίτης. Ναι. Να παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν, στο μπαρ, αν μπορείτε, όσοι είστε εδώ, καλύτερα να καταναλώσετε κάποιο ποτό, ένα αλκοόλ, ξέρω, που είναι πιο εύκολο. Γιατί αν αρχίσουμε και παίρνουμε καφέ, φραπέ κτλ., θα λειτουργεί αυτό το μηχάνημα το οποίο δημιουργεί έναν ήχο που δεν ακουγόμαστε, νομίζω. Θα χρειαστεί να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο και θα είναι δύσκολο. Αστειεύομαι. Πιέσα τι θέλετε. Απλώς υπάρχει ένας ήχος στο βάθος και δεν ξέρω αν θα μας ακούτε. Το μικρόφωνο δεν ακούτε. Έτσι. Να το φέρω. Να ακουγόσετε. Ωραία. Τι λέτε? Δεν ακούτε τίποτα. Είναι αυτό που είναι μπρος στο μπαρ και ακούτε το όνομα. Ωραία. Αυτοί που είστε κοντά στο μπαρ, ίσως να παρακαλέσετε το μπαρ να σταματήσει. Λέω τώρα. Φραπές, γιοκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπομονή και θα γίνει η δουλειά. Υπομονή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επειδή έγινε αναφορά στους θεσμούς, ένα από τα στοιχεία τα οποία συνεχώς επισημαίνει στο βιβλίο είναι ότι η Ελλάδα έχει κλειστούς θεσμούς. Και μάλιστα σε ένα σημείο γράφεις, και συμφωνώ εν μέρη, ότι κλειστοί θεσμοί οδηγούν σε ισχυρούς άντρες. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, ήταν για χρόνια κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού και είχε γίνει το σκάνδαλο Κοσκοτά, είχα μόλις επιστρέψει εγώ από την Αγγλία, είχε κληθεί ο Παπανδρέου να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Προφανώς και δεν πήγε, αλλά βγήκε στο καστρί και είπε αυτή την περίφημη φράση, ότι δεν υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει λαός. Νομίζω δηλαδή ότι αυτή η φράση κάπως συμπυκνώνει το νόημα της δικής σου παρατήρησης. Ήταν η αρχή της παρακμής αυτή, ναι. Κουβέντα. Απ' την άλλη, όμως, αυτή που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι στην ιστορία της Ελλάδας όμως έχουμε και άλλους ισχυρούς άντρες οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην αναθεώρηση των θεσμών. Δηλαδή και ο Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν πανίσχυροι κάποια εποχή. Δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό δηλαδή ισχύει για όλους τους ισχυρούς άντρες. Γιατί κάποιοι άντρες στην ελληνική ιστορία δεν ήταν κατά των θεσμών. Ήταν ισχυροί θεσμικοί άντρες. Ναι, δεν ήταν ισχυροί εξωθεσμικοί. Ωραία, άρα οι ισχυροί θεσμικοί άντρες δεν είναι πρόβλημα. Όχι, γιατί λες για κλειστούς θεσμούς. Οι κλειστοί θεσμοί αναφέρουμε στους κλειστούς θεσμούς του στυλ. Δηλαδή όχι, ας πούμε, του κοινοβουλίου ως κοινοβούλιο, αλλά του κοινοβουλίου του 151. Μάλιστα. Οτιδήποτε γίνει, οτιδήποτε συμβεί, μετράει το 151. Ναι. Η νομιμοποίηση έρχεται από την ψήφο και όχι από τη συνέχεια της ψήφου. Ναι. Εντάξει. Το έχει σημασία. Αυτό. Ωραία. Εντάξει. Την μετέπειτα νομιμοποίηση της ψήφου. Ναι. Διότι μπορεί να λες τάδε να κάνεις άλλα και μετά. Απλώς αυτό το θέμα των κλειστών θεσμών είναι πολύ βασικό στην Ελλάδα. Πώς λειτουργούν οι θεσμοί, γιατί όταν μιλάμε για τον τόπο μας, ένα από τα προβλήματα τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε δεν είναι ακριβώς η έλευση θεσμών. Θεσμοί υπάρχουν, αλλά το ζήτημα είναι αν κάποιος τους σέβεται, αν μπορούμε να θεωρούμε συχνά με βάση τις αλλαγές στην κοινωνία κτλ. Και το χαρακτηριστικό ότι η διαφθορά οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι τα ηθαγενή μορφώματα επιβάλλονται κάθε φορά στους επισήμους θεσμούς. Ναι. Οι ρεμούλες, οι διαπλοκίες και όλα αυτά τα πράγματα είναι εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων, εξωθεσμική, ας πούμε, διαδικασία. Η ουσία δηλαδή της διαφθοράς δεν είναι να πιάσουμε κακοήθεις,
είναι να καταλάβουμε ακριβώς το πρόβλημα. Ναι. Εξού και όποτε γίνεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μετά από λίγο έρχεται ένα φοβερό τσουνάμι το οποίο τα διαλύει όλα. Ελευθέρωση Βενιζέλος, τρικούπης, μεταπολίτευση. Ναι. Όλα αυτά. Ναι. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς ένα παράξενο μηχανισμό μια, ας πούμε, κινήσεως των υδάτων, παλήρια και άμπωτες, ναι. Όπου έρχεται μετά, αφού γίνουν τα διάφορα, έρχεται ένα παράξενο, μια φοβερή δύναμη και τα διαλύει όλα. Και ο νικητής είναι εκείνος ο οποίος ποντάρει πάντοτε στο στοιχείο της παραδόσεως των εθίμων, των ηθών και των συνηθιών. Άρα αυτό που λέω ο Παπανδρέου, που ήταν λαοφιλής ηγέτης, ότι δεν υπάρχουν θεσμοί και λαός, είναι το... Ο λαός είναι θεσμός, είχε πει αυτή τη φράση. Όχι, είχε πει, εγώ το θυμάμαι, γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει λαός. Το ίδιο πράγμα είναι, ο λαός είναι θεσμοί, έτσι. Στην... έχει περάσει κάτι... Είναι η εναρκτήρια φάση του λαϊκισμού. Του λαϊκισμού, ναι. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί. Στη σελίδα 19 αναφέρεσαι στον εθνικό μας ναρκισισμό και γράφεις, σου θυμίζω γιατί προφανώς... Πρέπει να τα θυμίζω. Θα στα θυμίσω, ναι, θα στα θυμίσω. Ναι. Λες. Όσο αισθάνεσαι σπουδαίος και τέλειος, τόσο δεν θέλεις να αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι το θανάσιμο τίμημα ενός εθνικού ναρκισισμού που καλλιεργήθηκε πεισματικά επί δύο αιώνες από την παιδεία και την κοινωνία. Σου φάνει η ιστορία στο παρελθόν και το τοπίο. Δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις μία θεραπεία υπάρχει. Η ένταξη σε ευρύτερο πλαίσιο με απαιτητικούς ευέλικτους κανόνες. Και θέλω τώρα να πω το εξής. Διαβάζοντας αυτό το απόσπασμα, είναι σαν να υποστηρίζεις ότι για να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο, αυτό θα γίνει μόνο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαρθρωτικών αλλαγών που αυτή μας επιβάλλει. Ωστόσο, υπάρχει, και εδώ θέλω να εστιάσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος, ο οποίος είναι ορατός. Αυτές οι αλλαγές, επειδή προκύπτουν, δεν προκύπτουν από μια δική μας ανάγκη, από μια δική μας αναθεώρηση της κατάστασης και μια εσωτερική αναθεώρηση, αν θέλεις, αλλά έρχεται απ' έξω. Μπορεί να θεωρούνται από πολλούς ότι επιβάλλονται και ως τιμωρία. Τιμωρία σε απίθραχα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να συνετιστούν. Εξού, πιστεύω, μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων έχει αντιευρωπαϊκά αισθήματα. Και δεν ξεχνώ ότι μερικά συνθήματα που κάναν τον Τσίπρα πολύ λαοφιλοί, όπως «Go back, κυρία Μέρκελ», και «Go back, εσείς τις κύριοι και κυρίες της συντηρητικής νομεκλατούρας της Ευρώπης, και εγώ θα παίζω τον ταούλι», και οι αγορές θα χορεύουν, αυτά ήταν συνθήματα που λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Για να μην έρθω στο θέμα του πόσες φορές έχουμε ακούσει ιεράρχες να λιδωρούν την Ευρώπη σε κυριακάτικη λειτουργία. Επομένως, ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι κολοτούμπες που ήρθαν μετά απέδειξαν το γελίο του πράγματος, εννοώ για τον ταούλι και τις αγορές. Αλλά, ωστόσο, η ζημιά έχει γίνει. Έχει γίνει δηλαδή στο πώς κοιταζόμαστε ως κοινωνία στον καθρέφτη του συλλογικού μας τρόπου σκέψης. Δηλαδή η ζημιά έγινε και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που αυτές τις αλλαγές που υπενήσεσαι δεν τις δέχεται, γιατί δεν είναι από μια εσωτερική ανάγκη, αλλά έρχονται απ' έξω. Να πούμε ότι η δουλειά είναι παλιά. Η αντίθεση και ο θυμός απέναντι στη Δύση είναι μια ιστορία που κρατάει από τα σχίσματα τουλάχιστον. Yeah. Δηλαδή από το 1054, για να το πούμε πολύ συμβατικά. Μετά ανανεώνεται ευκαιρίες δοθήσεις το 1204 και η άλωση. Η πρώτη, μολονότι χρωστάμε την ύπαρξή μας στους δυτικούς. Δηλαδή στις ναυμαχίες που γίνανε και σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό έχει να κάνει, νομίζω, με μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να τη λησμονούμε. Ότι εμείς είμαστε μια χώρα με κουλτούρα έντονα ανατολικού τύπου. Δηλαδή, υπό ποια έννοια. Μια κουλτούρα της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι το συναίσθημα και πολύ λιγότερο ο λογικός έλεγχος των πραγμάτων, ούτως ώστε προβλήματα τα οποία τίθενται να μπορούν να λυθούν με ένα τέτοιο τρόπο. Το συναίσθημα είναι γενικώς χαρακτηριστικό της Ανατολής. Είναι χαρακτηριστικό των λαών που έχουν πάντοτε τα μάτια τους στραμμένα στο απόλυτο. Εξού και είτε απόλυτος είναι ο Θεός,
είτε απόλυτος είναι ο μονάρχης, είτε απόλυτες είναι οι μορφές οργανώσεως του βίου. Έχουμε τέτοιες λύσεις και έχουμε είτε τσάρους είτε μπολσεβίκους. Απόλυτες καταστάσεις και απόλυτα συναισθήματα. Έτσι, ένας Ρώσος είναι άνθρωπος που φλέγεται από τον ναι. Έτσι, στην Δύση η παράδοση εξελίχθηκε διαφορετικά. Έτσι, βρήκε πάντοτε από τη Ρώμη, ας πούμε, βρήκε χώρο έτσι, το στοιχείο το έλογο και το στοιχείο το έλογο βεβαίως είναι και το στοιχείο το οποίο έχει τις μικρότερες ανάγκες από ιεραρχήσεις αυτού του τύπου. Δηλαδή η λογική είναι πιο δημοκρατική πάντα. Μια το συνέστημα είναι πιο απόλυτο. Όταν λες όμως ότι οι ανατολικοί λαοί και εμείς βάζουμε πρώτο το συνέστημα, αυτό το εννοείς, ας πούμε, όπως θα το έλεγε ο Μοντεσκέ, δηλαδή έχει να κάνει με τη γεωγραφία, ή τι έχει να κάνει? Δηλαδή, Είναι κουλτούρες που δεν ελευθερώθηκαν ποτέ από τις στενές ιεραρχίες της οικογενείας και της κοινότητας. Πράγμα το οποίο έσπασε σιγά σιγά, ας πούμε, στη Δύση μετά την τρομερή, την κατακλυσμία αλλαγή των βαρβαρικών επιδρομών. Ναι. Οι βαρβαρικές επιδρομές ήταν μια καταστροφή και μια ταυτοχρόνως ζωογονητική ένωση άνευ προηγουμένου. Άλλωστε η αναγέννηση δεν έγινε μόνο από τους Ιταλούς, έγινε και από τους Γότους και από τους Γερμανούς. Ναι, προφανώς. Από τη μαλακή γραμμή του Ντίρερ. Ναι. Δεν ήταν έτσι. Επομένως, εκεί παίχτηκε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εκεί και οι αιρέσεις ήταν διαφορετικές. Ας πούμε, εκείνοι είχαν μια αίρεση του 4ου αιώνα, στην αίρεση του Πελαγίου. Ναι. Που υποστήριζε ο Πελάγιος. Έχασε, αλλά δεν ιτήθηκε. Καμιά φορά χάνομαι, αλλά δεν ιτώμεθα. Έτσι, υποστήριζε ότι ο άνθρωπος με την προσπάθειά του, ό,τι αμαρτίες και να έχει κάνει, μπορεί να τα κάνει να σωθεί. Εμείς πάντα είχαμε τη χάρη που ήταν ο τελικός παράγοντας. Θέλω να πω ότι τα κατάλοιπα της πελαγιανικής αιρέσεως 4ου αιώνα περάσανε στον απότατο βορρά και στην Ιρλανδία. Που, αν θέλουμε να καταλάβουμε την Ευρώπη και τη σημασία αυτού του γεγονότος, θα δούμε ακριβώς για ποιο λόγο είναι τόσο μανιακή, ας πούμε, μια έννοια της ελευθερίας που έχει τέτοιου είδους καταβολές και ταυτοχρόνως με μια αυτοπεποίθηση ιδιαίτερη. Οι λαοί της Χάριτος δεν έχουν την ίδια αυτοπεποίθηση με τους λαούς που δεν ελευθερώνονται με τα χέρια τους και με την ευθερία. Άρα είναι σαν να λες ότι εδώ έχει κεντρικό ρόλο η Ορθοδοξία, έτσι, ως θρησκεία. Μα θεωρώ ότι είναι το σταυρικό πρόβλημα. Εντάξει. Είναι το ανεξέλεγκτο πυρηνικό στοιχείο, ας πούμε, το οποίο φαντάζομαι να έχεις ερωτήσεις. Προφανώς. Ναι. Αλλά το λέω τώρα γιατί το ανέφερες, έτσι. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε σε μια τέτοια προοπτική, να το πούμε πιο παστρικά. Όλες οι αναλύσεις που γίνονται και που βασίζονται σε οικονομικά ή άλλα μεγέθη, καλές και σεβαστές είναι, αλλά παραβλέπουν το ουσιώδες, αυτό που είναι κάτω και πίσω από τα οικονομικά και που διαρκεί αιώνες ανεξαρτήτως πολιτικο-κοινωνικών, οικονομικών μεγεθών και συστημάτων κτλ. Η αδυναμία μας έγκυται, ενώ ας πούμε σε μια προχωρημένη κουλτούρα το ανθρωπολογικό στοιχείο και η μελέτη του είναι στην πρώτη γραμμή, εμείς μιλάμε πάντοτε με οικονομικά μεγέθη, αλλά υπονοούμε θρησκευτικά. Ναι. Όλα τα οικονομικά και τα πολιτικά που λέμε έχουν θρησκευτικά στη βάση τους και γι' αυτό το λόγο και οι μεγάλες διαιρέσεις αριστερές δεξιές, ας πούμε οι συμμαζεμένοι σοσιαλιστές της Ευρώπης έχουν διαλυθεί διότι είναι πολύ κανονικοί άνθρωποι, δεν έχουν θρησκευτικό στοιχείο. Εδώ είναι η θρησκεία που κυριαρχεί δια του σοσιαλισμού σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Τώρα δεν το είχα σε ερωτήσεις να σου κάνω, αλλά σκεφτόμουν ότι. Δεν πειράζει, όχι, το λέω τώρα. Ότι αν έβλεπε κανείς πριν από κάποιους μήνες που ήταν ο Φίλης υπουργός παιδείας και είχε προκύψει εκείνο το θέμα με το βιβλίο των θρησκευτικών, αν έβλεπε ως εικόνα δυτικής χώρας 6-7 ιερείς να πηγαίνουν στο Μαξίμου για να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό της χώρας το βιβλίο των θρησκευτικών, θα νόμιζε ότι είναι στην Τεχεράνη. Είχαμε κλείσει τον ήχο. Για να αποπενθεί ο υπουργός. Και να αποφευθεί ο υπουργός. Σημασία. Ναι, έχει σημασία μεγάλη. Έτσι. Αλλά αν δεν ξέραμε σε ποια χώρα γίνεται αυτό, θα νομίζαμε ότι είμαστε στην Τεχεράνη και όχι σε ευρωπαϊκή Μα χώρα. Και βλέπουμε και πολιτικούς πολύ πρόσφατα να πηγαίνουν να σπέβδουν και να δίνουν δηλώσεις, ας πούμε, νομιμότητος στους πολιτικούς, στους θρησκευτικούς ηγέτες. Ναι, ναι. Που βλέπουμε δηλαδή.
Έτσι. Αλλά θυμάμαι και παλαιότερα, επειδή αναφέρθηκα στον Παπανδρέο, όταν είχε τολμήσει ο Τρίτσης να κάνει κάτι με το θέμα της Εκκλησίας κτλ. Απεπέμφθη και αυτός. Ο Τρίτσης έκανε ένα λάθος, για να πούμε λίγο ιστορία. Επειδή ήταν αθλητής, άνοιξε πολλά θέματα. Η δουλειά για την οποία έγινε. Θα πω τώρα ένα ανέκδοτο. Η δουλειά για την οποία έγινε υπουργός ήταν για να λύσει, να επαναφέρει το γλωσσικό. Ναι. Αυτό με συμφωνία. Άνοιξε και το θέμα το θρησκευτικό μόνος του και καταποντίστηκε. Ναι. Αλλά έγινε υπουργός για να φτιάξει τις ακρότητες τις γλωσσικές. Υπάρχουν όμως αθλητές που κάνουν και τριθεωρία. Δηλαδή ήταν να επαναφέρει το πολιτονικό, ναι, μεταξύ δηλαδή, άλλων. Ναι. Αυτό ήταν να γίνει. Θα έρθω στο θέμα της γλώσσας, γιατί μας απασχολεί το θέμα της γλώσσας. Κάποια στιγμή αναφέρεσαι στον εθνικισμό και στον πατριωτισμό. Είχα βάλει στους φοιτητές μου πρόσφατα, στο μάθημα της πολιτικής θεωρίας, ένα παράθεμα του διάσημου Σάμιουελ Τζόνσον, του Dr. Τζόνσον, ο μεγάλος συγγραφέας, ο Άγγλος, ο οποίος είχε πει ότι ο εθνικισμός είναι το καταφύγιο κάθε απατεώνα. Is the refuge of every rascal, σε αγγλικά. Αλλά ας πούμε απατεώνας, έτσι. Εσύ γράφεις, ο πατριώτης αγαπά, ο εθνικιστής αποκλείει. Που είναι ωραία, ωραία πυκνή φράση και συμφωνώ. Καλύτερος εγώ. Εσύ. Μα ο λόγος που έβαλα το Johnson & Johnson είναι να αποδείξω τον λόγο του ασφαλές. Λοιπόν, όμως η άνοδος της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα και άλλων κομμάτων, για να μιλήσουμε για το κόμμα που συγκυβερνά σήμερα, έτσι, αποδεικνύει ότι αυτό που λες ισχύει. Δηλαδή, στην Ελλάδα και πάντοτε με αναφορές σε ένα ηρωικό επινοημένο παρελθόν, έτσι, και το ζήτημα του εθνικισμού νομίζω βγήκε πιο έντονα στην επιφάνεια με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Γιατί όταν όλα πάνε καλά και όλοι ευημερούν, είμαστε πολύ πιο φιλόξενοι. Όταν τα πράγματα όμως δυσκολεύουν και τώρα που έχουμε και τους μετανάστες, τα πράγματα έχουν γίνει διαφορετικά. Όμως, θέλω να το συνδέσω αυτό το θέμα του εθνικισμού και με ένα είδος επαρχιωτισμού. Δηλαδή, ο επαρχιώτης θέλει μια ζωή, και εσύ το λες κάπως, θέλει μια ζωή κλειστή, ομοιόμορφη, φοβάται να ανοιχτεί. Και όταν έχουμε, δηλαδή, όταν έχουμε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό ή πολυεθνικό ή πολυθρησκευτικό, αυτή η πολυμορφία, αυτές οι διαφορετικές παραστάσεις, τον απειλούν τον επαρχιώτη. Ναι. Οπότε, η ερώτηση... Συμφωνείς, έτσι. Συμφωνώ. Όχι, θέλω να συνδέσω και τον εθνικισμό λίγο με τον επαρχιωτισμό. Δεν είναι μόνο... Υπάρχει ένας φόβος από κάτι. Άρα, λοιπόν, έχουμε έναν ευρωπαϊκό εθνικισμό που είναι κάτι άλλο από τον ανατολικό εθνικισμό, ναι, που είναι ένας επαρχιωτισμός. Ναι, αυτό θέλω. Καθαρά, με πολλά όνειρα, ναι, στο βάθος. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το πράγμα είναι. Μολονότι η προσπάθεια που έγινε στο νεοελληνικό κράτος ήταν σοβαρή, με τον Παπαρηγόπουλο και με τους άλλους προσπαθήσαν να στήσουν, ας πούμε, μια ιδέα εθνική. Εδώ, ενώ η ιδέα εθνική στην Ευρώπη έχει να κάνει και με ένα στοιχείο πολιτισμού ενεργού, εδώ έχει να κάνει η εθνική ιδέα με μια ευλογία γενιάδος παλαιάς, δηλαδή όταν εμείς φτιάχναμε παρθενώνες, αυτοί τρώγανε βελανίδια, ναι, δεν ξέρω τι. Οπότε το έθνος ήταν ένα πρόσχημα να ευλογεί τα γένια του, ένας λαός ο οποίος δεν είχε παρόν. Άλλο λοιπόν ο εθνικισμός του παρόντος και του μέλλοντος και άλλο ο εθνικισμός του παρελθόντος. Συμφωνώ. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε και γι' αυτό είναι φοβερά νοσηρό είδος αυτός ο εθνικισμός, ενώ ο άλλος μπορεί να γίνει μεταεθνικισμός, να ενωθεί η Ευρώπη. Ο άλλος ο εθνικισμός δεν αντέχει στην ιδέα μιας ενώσεως πέρα από τα όρια, ας πούμε, ναι, των μικρών κρατηδίων. Να θυμίσω, θα το ξέρετε βέβαια, μία από τις φεδρές στιγμές του ελληνικού πολιτικού μας βίου ήταν όταν ο Υπουργός Αμήνης πήγε στη Σαλαμίνα και έκανε επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς της Σαλαμίνας. Με ανθρώπους πίσω ήταν άνθρωποι με χλαμίδες, ασπίδες, κοντάρια κτλ. Έχουμε δει τις ίδιες παρελάσεις μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα με τους χρυσαυγίτες, οι οποίοι, αυτό μας κάνει τρομερή εντύπωση. Αλλά αυτό έγινε από το επίσημο κράτος.
Και είχα γράψει εγώ ένα σχόλιο ότι μετά από αυτό θα πρέπει και ο Υπουργός Αμήνης της Ιταλίας να κάνει την αντίστοιχη επιμνημόσυνη δέση στην Καρχιδόνα για τους τρεις πολέμους, για τους νεκρούς Ρωμαίους. Αν γινόταν αυτό πάλι σε άλλη χώρα, θα λέγαμε ότι είναι φεύρο αυτό που είπα. Αυτό είναι το θέμα του επαρχιωτισμού. Δηλαδή, ομοιούμε σε ένα πολύ βαθύ παρελθόν, γιατί δεν έχουμε παρόν. Ένας επαρχιωτισμός όμως ριζωμένος σε πολύ νοσηρό φαντασιακό. Ναι. Διότι δεν είναι μόνο ότι πηγαίνει, ας πούμε, Σαλαμίνα ο υπουργός και κάνει επιμνημόσυνη δέση. Είναι η αρχηγή του κράτους που υποδεχόμεθα κάθε τόσο. Ως Άγιον Φως, ως Ζώνη της Αγίας Βαρβάρας. Να μην σχολιάσουμε και αυτό. Ναι. Πράγμα το οποίο δείχνει μια άλλη δομή. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι για να το γελάσεις. Δεν γελάμε καθόλου. Είναι πολύ είναι σοβαρό. Κάτι άλλο. Είναι ότι στη δομή της θρησκευτικότητός μας, η οποία έχει το βάθος της και τη δύναμή της, επειδή ακριβώς οι λύσεις είναι λύσεις χάριτος έξω από την ανθρώπινη πράξη, γι' αυτό το λόγο το υπέδαφος της μαγείας είναι πάρα πολύ ανοιχτό, διότι όπως ξέρουμε μαγεία είναι η επιδίωξη αποτελέσματος χωρίς πράξη. Ναι. Άρα έρχεται ο μάγος και με χειρονομίες, πώς κάνει κάποια υπουργός, έκανε κάπως έτσι για να πάρει την κακιά ενέργεια από λοιπόν, την παίρνεις και την πετάς μετά. Και ακριβώς όταν ο πολιτισμός είναι, κολλάει το πράγμα, ο πολιτισμός με την απορρόφηση της ενέργειας. Θέλω να πω ότι είναι δομικά στοιχεία πολύ σοβαρά και βαθιά αυτά, όχι για να τα, ας πούμε, κοροϊδέψει κανείς, γιατί βλέπω μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή καλπάζει μέσα στο μυαλό της. Ως ώρας. Αυτά τα φαινόμενα είναι τέτοιας τάξης, είναι ανάγκη αποτελεσμάτων χωρίς πράξη. Ναι. Να μην αλλά αυτό είναι η ουσία της κρίσεως. Η ουσία της κρίσεως είναι να ζούμε με δανεικά χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ναι. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Δεν φταίει κανείς άλλος. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όταν έγινε αυτό με το Σόρα, που είναι μάλλον στην διοικοδοσία των ψυχαναλυτών αυτό που γινότανε, που ομνίαν στο Δία διάφοροι στην Πνίκα, βγήκαν στον δρόμο δημοσιογράφοι και ρωτάγανε τους ανθρώπους πόσα εκατομμύρια έχει ένα δισεκατομμύριο. Γιατί ο Σόρας είχε 600. Και οι άνθρωποι που ρωτήθηκαν, 17 άνθρωποι, κανείς δεν ήξερε. Λέγανε 3, 5, 6. Μα δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αυτό ακριβώς. Γιατί όταν λες ότι έχει σημασία, τεχνολογία του Απόλλωνα την οποία. Εδώ δύο δικαστές βγάλανε δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή μιλάμε. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι να χαρακτηρίσει ως αστεία ιστορία. Ναι. Η μια κουλτούρα η οποία, όπως τα έλεγε ένας αναλυτής από αντιστάσεις και από άμυνες, ας πούμε, καταφεύγει στην απόλυτη τρέλα προκειμένου να διασώσει τις φαντασίες. Να. Έχει σημασία αυτό. Δηλαδή δεν πρόκειται να περάσουμε σε τέλος κρίσεως, να μας χαρίσουν αύριο το μνημόνιο ολόκληρο, το χρέος ολόκληρο. Όπως πήρε ο Βενιζέλος, τον ολόκληρο να το χαρίσουν. Σε 30 χρόνια θα έχουμε 300-250% πάνω από το εθνικό εισόδημα. Χρέος. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι, ναι. Η κουλτούρα είναι κουλτούρα που δεν σε προτρέπει στην πράξη. Είναι κουλτούρα με δομή μαγική πνευματική που σου ζητάει αποτελέσματα χωρίς πράξη. Άρα φαντασιακά πρέπει να πράξεις. Ωραία, και έρχομαι τώρα. Έχει σημασία. Ναι, έρχομαι τώρα στο θέμα της Εκκλησίας. Γιατί είσαι βαθύς γνώσης του θέματος, έχεις γράψει επανειλημμένα. Θέλω να σου περιγράψω ένα περιστατικό που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Περιστατικό το οποίο είχα γράψει στα νέα και δέχτηκα τρομερές επιθέσεις από την Εκκλησία. Σε ένα ταξίδι μου προς την Τίνο είχα πάρει ένα βιβλίο ενός κορυφαίου Άγγλου ποιητή, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, του Τζέφρεϊ Χιλ, με τίτλο «Χαναάν». Αυτός ήταν ένας πολύ μυστικιστής ποιητής. Όταν λοιπόν το ολοκλήρωσα το διάβασμα, είδα ότι στο εξώφυλλο του βιβλίου υπήρχε μια φράση που βάζουν τα αγγλικά βιβλία και τα αμερικάνικα, μια φράση κάποιου που είναι προτροπή προς τους αναγνώστες. Μπορεί να από το New York Times. Η φράση λοιπόν που είχε ο Τζέφρεϊ Χιλ ήταν του Τρέβορ Γουίλιαμς, του αρχιεπίσκοπου του Κάντεμπορι. Που σημαίνει ότι ο. Του Ρόμαν Γουίλιαμς. Τρέβορ Γουίλιαμς. Ναι. Που σημαίνει ότι ο Τζέφρεϊ Χιλ, ο μεγαλύτερος εν ζωή τότε ποιητής, συνομιλούσε με τον αρχιεπίσκοπό του για θέματα ποιήσης και δεν τρεπόταν να βάλει στο εξώφυλλο του βιβλίου του τη φράση του αρχιεπισκόπου. Που ξέρουμε τι σημαίνει αρχιεπίσκοπος του Κάντεμπορι, έτσι. Έγραψα λοιπόν εγώ μια επιφυλίδα στα νέα, ο αρχιεπίσκοπος διαβάζει ποιήση. Λέγοντας ότι στην Ελλάδα κανένας ποιητής
δεν θα τολμούσε ποτέ σε εξώφυλλο βιβλίο του, σε Φέρης, ο Ηλίτης και στις μέρες μας, ξέρω εγώ, Λεοντάρης, ξέρω, να βάλει οποιαδήποτε φράση του Αρχιεπισκόπου, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμία συζήτηση μεταξύ Αρχιεπισκόπου Έλληνα και κάποιου πνευματικού ανθρώπου, ενός συγγραφέα. Και κατά τη γνώμη μου αυτό σημαίνει ότι ο θεσμός Εκκλησίας δεν έχει πια καμία πνευματικότητα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι. Η επιφυλίδα δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα. Δευτέρα με πήραν με απόκρυψη προφανώς από κάπου, μπορεί να είναι και από τη Χρυσή Πηγή. Μου είπαν ότι τα βιβλία μου είναι σε κάποιο ίντεξ και ότι με έχουν στα μπάρι κτλ. Προφανώς δεν έγινε τίποτα. Αλλά θέλω να πω. Α, αυτό είναι το ένα επεισόδιο. Το δεύτερο, που ίσως το ξέρετε κάποιοι, είναι ότι ο Μητροπολίτης Πειραιά, που έχει ένα αξίωμα, έτσι, ο Σεραφείμ, υπάρχει, που δεν το ήξερα, γιατί δεν είμαι τόσο θρησκευόμενος, υπάρχει η περίφημη μια Κυριακή που η Εκκλησία μπορεί να κάνει αναθέματα. Εσύ είσαι πιο ειδικό σε αυτά. Και αυτό το, τα αναθέματα στην Εκκλησία είχαν να γίνουν πολλές δεκαετίες. Αν θυμάμαι καλά, περίπου από ό,τι έμαθα, 70-80 χρόνια. Ο Σεραφείμ, λοιπόν, σε μία από αυτές τις Κυριακές που κάνει το ανάθεμα, αναθεμάτισε μέσα στην Εκκλησία, μπροστά στο Πίμνιο, τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους, τους Καθολικούς. Και εδώ μπαίνουμε πια πάλι στο χώρο της ψυχιατρικής, τον Καλβίνο τον Λούθυρο και τον Ερίκο τον Όγδο. Αυτό είναι ομιλία την οποία διάβασα. Υπήρξε μια αντίδραση από κάποιους ανθρώπους, αλλά ο Μητροπολίτης Σεραφείμ είναι εδώ. Ξεχνώντας βέβαια ότι στην Ελλάδα έχουμε και Εβραίους Έλληνες και Μουσουλμάνους Έλληνες και Καθολικούς στο μέρος που έχω εγώ σπίτι στην Τίνο. Αυτό, όπως και με το θέμα της ταυτότητας με τον Χριστόδουλο που ήθελε να γράφεται Ορθόδοξοι, ξεχνώντας ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν είναι Ορθόδοξοι, απλώς είναι Έλληνες. Λοιπόν, θέλω να πω, εσύ με όσα έχεις περάσει και ξέρεις πάρα πολύ καλά την Ελληνική Εκκλησία. Θεωρείς ότι η Ελληνική Εκκλησία ως πνευματικός θεσμός υφίσταται σήμερα? Είναι, θέλει λεπτότητα η απάντηση. Υπό ποια έννοια? Ναι. Εγώ είμαι ήδη χαμένος από χέρι. Υπό ποια έννοια έχει λεπτότητα? Ότι πρόκειται για ένα θεσμό ακρεφνώς πνευματικό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως, όπως είπα πριν, έχει αποφασίσει και αυτό είναι και το δομικό πρόβλημα. Η πνευματικότητα αυτή είναι πνευματικότητα του κύκλου. Δηλαδή, όπως το εορτολόγιο, έτσι και οι τελετουργικές, ας πούμε, τα μυστήρια, οι τελετές, οι τύποι είναι όλα φτιαγμένα ώστε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επαναλαμβάνεται σταθερά και μόνιμα ένα ορισμένο, ας πούμε, μήνυμα, το μήνυμα της Εκκλησίας, αγαπάτε αλλήλους ή δεν ξέρω τι, χωρίς αυτό να λαμβάνει υπόψη το χρόνο ο οποίος κινείται και ευθύγραμμα. Από τη στιγμή που αυτό αποφασίστηκε, ας πούμε, πολύ νωρίς, έτσι, δηλαδή δεν προχώρησε, ας πούμε, σε απελευθέρωση από την νεοπλατωνική ιδέα του κύκλου η Εκκλησία, μοιραία υπήρχε ένα τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια συνέπεια, μια εσωστρέφεια, μια κλεισούρα και μια αναπαραγωγή των ιδίων πραγμάτων, μολονότι μια μεγάλη παράδοση χιλιόχρονη ήταν πολύ βαθιά και πολύ μεγάλη πνευματική, ας πούμε, μέχρι το 1000 τόσο μεγάλοι πατέρες του καιρού εκείνου. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, το οποίο στην Δύση έσπασε με την αιρετική φράση του Φιλιόκβε, ήταν καθοριστικό, γιατί το και εκ του ιού, ας πούμε, στοιχείο του Φιλιόκβε έχει ένα νόημα, ότι μπορεί, έτσι, επειδή ο Υιός είναι και άνθρωπος, και εκ του ανθρώπου. Οπότε άνοιγε ο δρόμος για την ιστορική ενέργεια, ναι, μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας και όντως καθολικοί και μετά και περισσότερο διαμαρτυρόμενοι, ναι, ανοιχτήκανε στον χρόνο. Αυτός, λοιπόν, ο εγκλωβισμός μέσα στην ακινησία τη χρονική δημιουργεί, έτσι, τρομερά προβλήματα καθυλώσεως πνευματικής και ανοίγματος σε μαγωδισιδαιμονικές, έτσι, καταστάσεις, οι οποίες πληρώνονται πάρα πολύ άσχημα. Επειδή όμως ταυτοχρόνως το στοιχείο της ταυτότητας που έθιξες μέσα από τις περιπέτειες των αιώνων είναι
είναι κολλημένο με την ταυτότητα των ανθρώπων που φέρουν αυτή την θρησκεία. Είναι στοιχείο πια και ταυτότητος. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο πίστεως, είναι και στοιχείο ταυτότητος. Γι' αυτό το λόγο είναι κολλημένα αυτά τα πράγματα, όπως το στρίδι με το περιεχόμενό του. Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το πρόβλημα. Εξαιρετικά λεπτό το πρόβλημα. Δεν είναι να καταδικάσει κανείς και να πει με απλά λόγια, μα τι κάνουνε τώρα αυτοί, βγαίνει και καταδικάζει. Δεν το κάνουν όλοι, το κάνει ένας, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται, αλλά αυτά είναι χειρονομίες απογνώσεως για μένα. Ναι, αλλά αν υπάρχει αυτή η στασιμότητα που λες και δεν μπορεί η Εκκλησία να παρακολουθήσει τις εξελίξεις μιας κοινωνίας, σημαίνει ότι κάποια στιγμή είναι για το μουσείο. Αυτό λοιπόν, όχι είναι για το μουσείο, αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου που λέγεται Ρωσία. Ναι. Το φαινόμενο. Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι από τους Τσάρους πήγαμε στους Μπολσεβίκους και από τους Μπολσεβίκους τον Πούτιν. Ναι. Και έχουμε και εκεί τον ίδιο κύκλο. Σωστό. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι είναι ένα ειδικό, ιδιαίτερο ιστορικό, πνευματικό φαινόμενο, το οποίο ακριβώς έχει ορισμένα χαρακτηριστικά λόγω απορρίψεως μιας ιδέας του χρόνου στην οποία συμμετέχει ο άνθρωπος. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν πάνω από 20 χρόνια, είχαμε κουβεντιάσει αυτό το ζήτημα της ζωγραφικής. Την σχέση μεταξύ βυζαντινής ζωγραφικής και ανακαινησιακής. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι δυσδιάστατη και στατική. Οι δυτικοί επινοούν το κιάρο σκούρο, που δίνει βάθος, προοπτική και την αίσθηση του χρόνου και της κίνησης. Και ύλη. Και ύλη. Ήλη, υλικότητα. Υλικότητα, ναι. Ενώ η βυζαντινή ζωγραφική δεν έχει προοπτική, δηλαδή δεν έχει χρόνο, δεν έχει χρόνο και δεν έχει ύλη καθόλου. Ναι. Αυτό ακριβώς όταν το μεταγράψεις, όταν μεταγραφεί αυτό σε δεδομένα ζωής, οι επιλογές που θα γίνουν είναι διαφορετικές. Προφανώς. Δηλαδή έχει πια μεγάλη σημασία, ας πούμε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η ανάγκη, ας πούμε, της μορφής του Χριστού πλέον σύν το χρόνο να χάνει την ανθρώπινη της βαρύτητα και να επιμένει στην μεταφυσική αναστάσιμη πραγματικότητα, το 12ο αιώνα να παίρνει τη μορφή, ας πούμε, του Παντοκράτορα, να γίνεται βασιλιάς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός είναι Παντοκράτορας στη Φθιώτιδα εδώ, ας πούμε, έτσι, και αλλού, που σημαίνει ότι τα στοιχεία, τα πολιτισμικά και τα πολιτικά αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι πολύ εύκολο μετά να έχεις, ας πούμε, έναν βασιλέα ο οποίος να είναι, να έχει το πρότυπό του, να είναι δίπλα η εικόνα του Παντοκράτορα. Σωστό. Πρέπει να το δούμε δηλαδή ως βαθύτερο πρόβλημα και ενδεχομένως να σκεφτούμε με τους εξής όρους το θέμα μας. Το θέμα δεν είναι να τσαλακωθούν αυτοί οι πολιτισμοί, που είναι μεγάλη και κρατεή, δηλαδή δεν είναι η μικρή μόνο Ελλάδα, είναι από την Ελλάδα στο Βλαδιβοστόκ, είναι τεράστια λοιπόν και κουλτούρα μεγάλη και με Τσαϊκόφσκι και με Ντοστογεύσκι και με μεγάλους μουσικούς, μεγάλους, έτσι. Είναι ότι σε εμάς εναπόκειται το εξής, εμείς έχουμε να κάνουμε το εξής δύσκολο πράγμα. Εμείς δεν πρέπει να τα βάλουμε με το συναισθηματισμό και τα συμπαρομαρτούντα. Καλούμεθα να δώσουμε μία διέξοδο αναζητώντας τρόπο να ανακαλύψουμε τη λογική του παραλόγου. Εδώ αυτό ισοδυναμεί με ιστορική δημιουργία. Ναι. Εάν δηλαδή αντί να φροντίσουμε να καταστρέψουμε το συναίσθημα, να το αρνηθούμε παντελώς, προσπαθήσουμε να βρούμε την λογική του συναισθήματος, τότε μπαίνουμε με τον πιο θρεμευτικό τρόπο στην ψηφιακή εποχή, κρατώντας πια πολύτιμα στοιχεία από την εποχή μας. Αυτό που είπες τώρα μου έφερε βέβαια ένα στίχο του Πεσόα, που λέει όπως υπάρχει ένα μυαλό που αισθάνεται, υπάρχει μια καρδιά που σκέφτεται. Αυτό είναι. Και πρέπει λοιπόν να βρεθεί αυτό το πράγμα, έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Δηλαδή το μυστικό της ψηφιακής εποχής είναι ότι ανοίγονται οι δυνατότητες να ανακαλυφθεί η λογική του παραλόγου, του συναισθήματος. Άρα για μας εδώ το ζητούμενο είναι αυτό. Για τις κουλτούρες που έχουν αυτό το πρόβλημα, που πονάνε γι' αυτό, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Όπως ξέρεις, στο τελευταίο μου βιβλίο ασχολήθηκα με τον ναζισμό και πιο συγκεκριμένα με την προσωπικότητα του Χίτλερ, όπως τη φιλοτέχνησα στο κρυφό ημερολόγιο, συνθέτοντας ένα ημερολόγιο φυλακής. Εσύ γράφεις ένα σημείο στο βιβλίο, σου θυμίζω,
ναζιστική άνοδος, ένα προοδευμένο έθνος καταλαμβάνεται από την αρχιτυπική δύναμη του ξανθού τέρατος, Βοτάν, του μυθικού βασιλιά, πολεμιστή των Βορείων. Τι γίνεται όταν το έθνος δεν είναι ούτε προοδευμένο, ούτε βόρειο? Θα μπορούσε κανείς να πει στον πειρασμό να απαντήσει ότι όταν ένα έθνος είναι μικρό και ανίσχυρο όπως το δικό μας, τουλάχιστον δεν μπορεί να προκαλέσει μια παγκόσμια σύραξη. Ναι. Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, έτσι? Ναι, δεν θα το προκαλέσει όπως θα το προκαλέσει ο Γερμανός. Ναι. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή έτσι πως το θέτεις προοδευμένο βόρειο, ναι, και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απ' την άλλη όμως, ένα ισχυρό κράτος που ακριβώς είναι προοδευμένο έχει και τη δυνατότητα να αλλάξει και τη μοίρα του κόσμου προς το αρνητικό, όχι προς το θετικό. Α, εννοείται, μα και από εξεπόψεως, ας πούμε, δομής των προβλημάτων, δεν είναι τυχαίο ότι οι προοδευμένοι Γερμανοί κάνανε τα κρεματόρια και οι πολύ κοινωνικά προηγμένοι Ρώσοι κάνανε τα γκουλάγκ. Ναι. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των ερευμάτων της ρήξεως με τη λογική οδηγούσε μοιραία στα ένστικτα. Ναι. Επομένως, η επιστροφή στα ένστικτα ανοίγει όλους τους δρόμους πλέον για τις μαζικές δολοφονίες. Για τις μαζικές δολοφονίες, αλλά και για τις μαζικές καταστροφές. Γιατί η πιο εξευγενισμένη μορφή αυτών των φαινομένων είναι ο σύγχρονος λαϊκισμός, του οποίου η δύναμη είναι η στροφή προς το ένστικτο και αυτό. Με την έννοια της απολαύσεως, το να φας καλά, το να μην δουλεύεις, το να έχεις δικαιώματα, να μην έχεις υποχρεώσεις. Είναι αυτό το πράγμα. Αλλά τίποτε δεν εμποδίζει αυτά τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά και αυτοκαταστροφικά, αν είσαι μικρός, πολύ καταστροφικά. Η αλήθεια είναι ότι όταν έγραφα το βιβλίο, το έχουμε κουβεντιάσει, είχα στο νου μου πιο πολύ τη Χρυσή Αυγή και την άνοδο εθνικιστικών κινημάτων στην Ευρώπη, όπως τη Μαρί Λεπέν κτλ. Δεν μπορούσα να φανταστώ τότε ότι θα έχουμε μια επέλαση ηγετών όπως ο Τραμπ στην Αμερική, Ερντογάν, Πούτιν κτλ. Ο Χίτλερ και οι άνθρωποι σαν τον Χίτλερ κατάλαβαν ότι αυτό που έλεγες πριν για το συνέστημα, ότι ο πιο εύκολος τρόπος να απευθυνθείς στις μάζες, που καταρχάς είναι καλό να έχεις θυμωμένες μάζες, έτσι, γιατί απευθύνεσαι στο θυμικό τους. Και επομένως μπορείς καλύτερα να τις χειραγωγήσεις. Και φυσικά η επινόηση ενός εχθρού, όπου αυτό θα μπορέσει να δημιουργήσει μια κουλτούρα μίσους, να είναι στοχευμένο το μίσος, να ξέρεις πού θα μπορείς να εκτονωθείς. Για τον Χίτλερ, ας πούμε, ήταν, ξέρω εγώ, οι Εβραίοι, οι Σλάβοι, και οι κομμουνιστές και οι ομοφιλόφιλοι. Για τον Τραμπ, που είναι πολύ κωμικό αυτό, έρχεται ένας εκατομμυριούχος και συστήνεται στους Αμερικανούς ως αντισυστημικός ο άνθρωπος και απευθύνεται στο Midwest των Αμερικανών, στους Redneck. Αυτό που λέει λοιπόν για το θέμα του λαϊκισμού είναι έχουμε μια αναβίωση λαϊκισμού, γιατί έχουμε ανθρώπους που είναι σε κακό χάλι οικονομικό, και αυτός είναι ο τεράστιος κίνδυνος, γιατί έχουμε, όπως και σε μια πολιτισμένη χώρα όπως η Αγγλία, τελικά ψήφισε το Brexit γιατί ένας ψεύτης όπως ο Φαράζ τους υποσχέθηκε ότι κάποια λεφτά θα γυρίσουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την επομένη του δημοψηφίσματος είπε ότι έλεγε ψέματα. Ναι, αλλά συνέπειες υπήρξαν. Σωστό, αλλά η βάση πάνω στην οποία μπορεί να γίνει συζήτηση, κατά την εκτίμησή μου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το τεράστιο φαινόμενο της απαγκοσμιώσεως είναι αναφομίωτο και κυρίως έχει μεταβληθεί σε απειλή για αυτούς που δεν προσαρμόζονται. Ναι. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι τείνουν δίκοα ότα που θυμωμένοι και τα λοιπά. Θυμωμένοι και κυρίως οι δυσπροσάρμοστοι. Ναι. Αυτοί δηλαδή που νιώθουν απειλούμενοι. Πράγματι. Και αυτοί είναι μεγάλοι αριθμοί, δεν είναι μικροί, έτσι, αριθμοί. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το ζήσει η ανθρωπότητα. Οι κίνδυνοι είναι σοβαροί, αλλά ξέρουμε ποια είναι η αιτιολογία. Δηλαδή, ο αδύνατος άνθρωπος πάντα ψάχνει για εχθρούς αντί να κοιτάξει μέσα του. Ναι. Ο λαϊκιστής του δίνει τον εχθρό. Ακριβώς. Κατευθείαν. Ναι. Και του τον απαλλάσσει από τον κόπο να σκεφτεί πού είναι το πρόβλημά μου εμένα, γιατί εγώ δεν τα καταφέρνω και έτσι, γιατί δεν μπορώ να χειριστώ, ας πούμε, αυτό και αυτό το μηχάνημα ή αυτή την δυνατότητα. Νομίζω ότι το πρόβλημα θα γίνει τερατώδες αν σκεφτούμε ότι
το 2050 το 48% των εργαζομένων της γης θα είναι ρομπότ. Και ήδη γίνεται συζήτηση στην Αμερική πώς θα φορολογούνται τα ρομπότ. Ήδη. Πώς θα φορολογούν, είναι του Γκέιτς ας πούμε συζήτηση, πώς θα φορολογούνται τα ρομπότ, γιατί παράγουν πλούτο. Επομένως, έχουμε μία αντιδιαστολή καταστάσεων έντονη, έτσι, η οποία όπως τον παλιό καιρό με μικρό με λιγότερα θύματα, έτσι και τώρα θα περάσει, θα οδηγήσει σε δυσκολίες μεγάλες, γιατί ποια είναι η μεγάλη δυσκολία του ανθρώπου. Δεν θέλει να κοιτάξει τον εαυτό του. Λες, δεν αντέχει να κοιτάξει. Λες 100 χρόνια στην Ελλάδα να έχουμε ρομπότ που φοροδιαφεύγουν. Μπορεί. Αυτό. Μπορεί να κάνουμε ειδικά ρομπότ εμείς. Θέλω να σου διαβάσω κάτι. Ναι. Και θα σε ρωτήσω κάτι πολύ προσωπικό. Διαβάζω. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παραδοσιακής κοινότητας αποτυπώνονται στο πρόσωπο κάθε μέλους της και στον εγωισμό ή στη συνείδησή του. Η τελευταία δεν είναι προϊόν αναστοχαστικής ενέργειας, ψυχολογικό φαινόμενο και αυτογνωρισμού, αλλά ταυτίσιος με τα καθιερωμένα ήθη και τρόπους συμπεριφοράς. Υπ' αυτή την έννοια μιλούμε για εμείς και όχι για εγώ. Ένα εμείς που αποτελεί ομάδα αδιαφοροποίητων ατόμων, ενθυλακωμένων στο εγώ. Ο εγωισμός εδώ ταυτίζεται με το φιλότιμο, την εστοικευμένη κοινωνική απέτηση, ο άνδρας να φυλά την τιμή του, την αξία του ως άνδρα. Το παν είναι η διάκριση, αλλά το δράμα της διακρίσεως είναι να την διεκδικείς πλέον στα τηλεπαράθυρα. Και πώς εξηγείται η αντιπαλότης με το κράτος, το ήθος και το έθος εναντίον του νόμου. Η ανάγκη της μνήμης του παρελθόντος, η έννοια της γλώσσας, της θρησκείας και της απότερης καταγωγής κατορθώνει να μας κάνει ταυτόχρονα πατριώτες και τοπικιστές. Εν τη αυτή περίπτωση, το κράτος λογίζει σε κάτι απρόσωπο που αντικαθιστά τα ήθη και τους νόμους, τα βιώματα με κανόνες αντικειμενικούς. Το ελληνικό εγώ σημαίνει αναγνωρίσιμος, κοινωνικά άξιος, αποδεκτός και όχι αναστοχαστικός. Όθεν η ντροπή στην αποτυχία. Θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό είσαι επίρρωση των προηγουμένων. Όχι. Θες να με ρωτήσεις. Κάτι άλλο, ναι. Επειδή μιλάς εδώ για το πρόσωπο και το θέμα της συνείδησης που έχει ο άνθρωπος μες στην κοινότητα, συμφωνώ με αυτή τη διαπίστωση, αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει την πνευματική σου διαδρομή από τότε που είμαι περίπου 20 χρονών, θα έλεγα, μπορεί να αυθαιρετήσω τώρα, θα με διορθώσεις, ότι στη δεκαετία του 90, μπορεί και νωρίτερα, συντελείται σε σένα μια τομή στο έργο σου και στον τρόπο που βλέπεις πλέον τα πράγματα και στην Ελλάδα και τη θέση της στην διεθνή κοινότητα. Αν έχω δίκιο σε αυτή την υπόθεση εργασίας που κάνω, τι έφερε αυτή την τομή, αυτή τη ρήξη με το παρελθόν? Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ρήξη με το παρελθόν. Υπάρχει ξεδίπλωμα ενός παρόντος που κάθε φορά θέλει ή τίνει να καλύψει κενά τα οποία τα προηγούμενα δημιουργούσαν. Μια πολύ απλή φυσιολογική διαδικασία από τη στιγμή που δεν θέλεις να φυσικάζεις, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι είναι πολύ ζωτική σημασία για έναν κοινό άνθρωπο να σκέφτεται τελικά που κομπιάζει στον εαυτό του και στη δουλειά του, αυτό το πράγμα, στο μέτρο που το κάνει κάποιος, δεν μπορεί παρά να έχει αυτή τη δουλειά. Θέλω να το πω πιο έτσι απλά. Σε παλιά γραφόμενά σου, ήσουν πιο επιοικής με τα θέματα που θίγουμε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι δεν χαρίζεσαι σε θέματα που αφορούν τα ζητήματα που θίξαμε. Εκεί λέω, εντοπίζω μια στροφή. Και επίσης μια στροφή στον τρόπο που εσύ τοποθετείς απέναντι στις διεθνές εξελίξεις και στο πώς βλέπεις πια την Ευρώπη και την Αμερική και πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη Δύση πια. Και η στάση είναι πολύ επικριτική, ας πούμε, για να φορέσω, ξέρω εγώ, στη Ρωσία που έκανες πριν. Και εγώ συμφωνώ με σένα. Είναι πιο επικριτικές τώρα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αν εννοείς όταν ήμουν 20 ετών, να έχεις δει. Όχι λίγο. Επειδή μιλάς για τη Ρωσία, δηλαδή. 20 ήμουν εγώ τότε, μικρούλης. Εν πάση τόσο, εγώ θέλω να πω ότι βλέπω τα ενδιαφέροντά σου τα τελευταία χρόνια, τα τελευταίες μάλλον δύο δεκαετίες, να έχουν στραφεί σε άλλα θέματα. Σωστά, είναι οι δικές σου. Θεωρώ, βλέπω κάθε φορά, δηλαδή, ότι
κάτι δεν τραβάει από αυτό που σκέφτομαι, προσπαθώ να το λύσω. Εντάξει, ωραία. Αυτό είναι απλό δηλαδή. Θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Αν διαβάσει κανείς ελληνική ιστορία, διαπιστώνει ότι είμαστε μια κοινότητα όπου επικρατεί ο διχαστικός λόγος. Αν κοιτάξει κανείς, και είναι αστείο γιατί όταν έρχονται οι ξένοι στην Ελλάδα, συνέχεια είναι αναγκασμένοι, τους αναγκάζουμε εμείς δηλαδή, να πούνε ότι η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Και σκέφτομαι καμιά φορά ότι αν κάποιος ξέρει λίγο ελληνική ιστορία, το μόνο πράγμα που δεν μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα, είναι το λίκνο της δημοκρατίας. Μόνο στον 20ο αιώνα να πάρει κανείς, ξεκινάμε με εθνικό διχασμό, εκτέλεση των έξι, πραξικοπήματα, δικτατορία μεταξά, εμφύλιος, δολοφονίες, χούντα. Και η μεταπολίτευση που είπε ο Στέλιος πριν, 17 Νοέμβρη, τρομοκρατικές οργανώσεις, πάλι άλλες δολοφονίες κτλ. Δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε παράδειγμα προς τους Γάλλους και τους Άγγλους για το θέμα της δημοκρατίας. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, ότι και τώρα που περνάμε αυτά τα χρόνια του μνημονίου και της κρίσης, έχουμε μια τρομακτική αδυναμία να αρθρώσουμε ένα συμμετικό λόγο. Ναι. Και μετά από 7 χρόνια κρίσης, ενώ οι άλλες χώρες βγήκαν από την κρίση, ακόμη και σήμερα αδυνατούμε να αρθρώσουμε ένα συνεχικό λόγο και βλέπουμε τους πολιτικούς να συμπεριφέρονται, για να πω ένα αστείο, ως δύο φαλακρούς που κυνηγάνε να τσακώνονται και μια τσατσάρα. Δηλαδή ούτε αυτό δεν μπορούμε να λύσουμε. Γιατί η Ελλάδα έχει, ας το πούμε, αυτή την κακοδαιμονία του διχασμού? Γιατί είμαστε τόσο διχασμένη κοινωνία? Λοιπόν, ένας κύριος με ρώτησε γιατί δεν μονιάζουμε. Είναι το θέμα μας αυτό. Εντάξει. Στις κουλτούρες, ξεκινήσαμε σήμερα λέγοντας, του απολύτου, οι λύσεις είναι δύο. Ή διχασμός ή απολυταρχία. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Έτσι. Αλλού υπάρχει απολυταρχία και έχει λυθεί το θέμα του διχασμού. Σου βάζει φυλακή όποιος θέλει και ούτω καθεξής. Καλά, υπάρχει όμως και το θέμα της δημοκρατίας σε άλλες χώρες. Μια στιγμή. Οι κουλτούρες οι άλλες, που έχουν μάθει, ας πούμε, που έχουν τη λογική. Η λογική έχει μέσα στο υφάδι της, στην κατασκευή της, την συνένεση η λογική. Την έχει μέσα της, τη συμφωνία, ας πούμε. Ναι. Το συνέστημα δεν το έχει. Ωραία. Άρα, μια στιγμή. Από εδώ αρχίζουμε τώρα. Το συνέστημα στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει υποκείμενα. Εάν έχει λοιπόν ένα υποκείμενο, το οποίο δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, θα δώσει τη λύση στον εχθρό που θα ανακαλύψει. Μάλιστα. Άρα, το γεγονός ότι έχουμε μία κουλτούρα η οποία δεν προσέχει ποτέ την εσωτερική ολοκλήρωση, αλλά τη συνομάδωση, δημιουργεί άτομα και καταστάσεις με ελληματικούς εαυτούς. Ο ελληματικός εαυτός παράγει τη διχόνοια όπου την παράγει. Γιατί όπου έχουμε ωριμότητα μέσα μας, ξέρουμε να συμφωνούμε, ξέρουμε να καταλαβαινόμαστε. Όπου είσαι ανώριμος, ρώτα τον ψυχαναλυτή, θα σου πει το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι αυτό. Έχουμε μια κουλτούρα η οποία απαγορεύει, δυσκολεύει την εσωτερική ωρίμανση, γιατί όλα είναι δομημένα έτσι ώστε να υπάρχει μια ομάδωση, επί παραδείγματι, μέσα στο εκκλησιαστικό, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, σπουδαίο τυπικό, πολύ καλά μελετημένο, εκείνο που προέχει στον τύπο είναι να μην παρισφρήσει ένα ατομικό συναίσθημα. Να είναι ο τύπος καθολικός. Ο τύπος της καθολικότητας που δημιουργεί μεγάλα έργα δεν μπορεί να δημιουργήσει ξεχωριστές ατομικότητες. Αυτό το πράγμα όταν άρχισε να γίνεται στην Ευρώπη το 10ο, 12ο, 13ο αιώνα, δημιούργησε διαφυγές τέτοιες που φτιάξαν ένα καινούριο πολιτισμό που συνδέεται με προοπτική, με χρόνο, χρονικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, ψυχαναλύσεις και όλα αυτά τα θέματα. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα. Στον ομαδισμό της κουλτούρας αυτό κοινωνικά εκφράζεται σαν μόνιμη σταθερή διχόνοια. Από αρχαιοτά των χρόνων που θα λέγαμε, διότι η αρχαία πόλη είχε τέτοια φαινόμενα. Ναι. Και εμένα αρχαία πόλη κατανοείται, επειδή ακόμη είναι μικρή, οι ψυχικές και ψυχικές δομές, ναι, είναι ατροφικές, αλλά όταν περνάμε στο μεσαίωνα πια και στα μεταμεσαιωνικά χρόνια, το πρόβλημα γίνεται πάρα πολύ σοβαρό, γιατί εμποδίζεται συναισθηματικά η έξοδος από την ομάδα μέσα από το τίποτε λειτουργικό και ηθοεθνικό στοιχείο της ζωής μας. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε. Ας πούμε, τις εκλογές τις αποφασίζουν τα σόγια. Τα σόγια αποφασίζουν το σόι τι θα ψηφίσει.
στην Ελλάδα. Και ας μην το ξέρω, δεν φαίνεται κατά τα σόγια, το κανονίζουν αυτό το πράγμα. Επομένως. Καλά, τα σόγια μπορούν να έχουν όμως και αυτό που λένε οι Άγγλοι vested interest, γιατί μπορεί το παιδί σου να είναι στο δημόσιο. Οπότε το σόι αποφασίζει υπέρ του παιδιού που θα είναι στο δημόσιο, να μην χάσει τη δουλειά του. Μα επειδή είναι σόι, αποφασίζει για το παιδί. Ναι. Και γι' αυτό η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της και γι' αυτό το έχουν σκάσει 400.000 παιδιά. Τα καλύτερα. Ναι. Γιατί δεν είναι ότι πάνε μόνο για δουλειά. Πάνε για εαυτό. Ναι. Η φυγή τους είναι για εαυτό. Ψάχνουν να βρουν εαυτό, να μπορέσουν να αυτενεργήσουν. Να ανοίξουν φτερά. Εδώ όλα είναι δομημένα το σχολείο. Τι είναι, να απομνημονεύσεις δηλαδή, να μην κάνεις εαυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, η θεμελιώδης δομή και το υπόστρωμα κάθε διχασμού είναι αυτή η συστηματική από πολλών αιώνων, ας πούμε, δουλειά που γίνεται ενός ατροφικού εαυτού. Ο οποίος πια δεν θα έχει άλλα δικαιώματα από τα δικαιώματα της ομάδος. Εδώ έχει μεγάλη σημασία να μελετήσουμε με προσοχή το πολιτισμικό μας θέμα. Όχι για να καταγγείλουμε κανέναν, αλλά για να βρούμε έτσι, τα ριζώματα μιας καταστάσεως τέτοιας, η οποία εμποδίζει αυτές τις δύσκολες ώρες και τα πιο ας πούμε στοιχειώδη. Ναι, αλλά εσύ λες ότι αυτό κρατάει αιώνες. Οπότε φαντάζομαι ότι όσοι ζουν εδώ, όσοι είναι παρόντες τώρα και παρούσες σε αυτή την αίθουσα, δεν έχουμε ελπίδα καμία. Δηλαδή, αφού μιλάμε για αιώνες, ότι αυτό λειτουργεί έτσι. Δύο πράγματα είναι. Πρώτον, γι' αυτό λέμε ότι η μεγάλη ευκαιρία είναι η Ευρώπη. Αυτό που γιατί η ένταξη στην Ευρώπη σημαίνει σιγά σιγά δομές, τα μισά άρθρα στα μνημόνια είναι τέτοιες πρόνοιες. Ναι, το ξέρω, ναι. Τέτοια πράγματα που είναι. Έτσι. Και το δεύτερο. Ναι, αυτό δεν βοηθάει όμως αυτό που λες τον εαυτό να βρει κανείς τον εαυτό. Μα τι γίνεται, τα ψηφίζουμε και δεν τα εφαρμόζουμε. Μα αυτό λέω. Προσοχή. Ή θα μείνουμε εκεί και θα συμμορφωθούμε, ή το δεύτερο. Έτσι, που είναι επίσης σημαντικό, θα πρέπει πλέον να καταλάβει μια χώρα ότι βρίσκεται, είμαστε πια σε μια στιγμή όπου μπορούμε για πρώτη φορά να κάνουμε διάγνωση. Η διάγνωση είναι η μισή λύση. Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία τώρα μπορούμε και κάνουμε διάγνωση. Άρα τώρα αρχίζει το πρόβλημα. Τώρα αρχίζει το πρόβλημα. Και ας είναι πριν 2.500 χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο, γιατί η διάγνωση ακόμη και σήμερα είναι ότι φταίει ο Σόιμπλε. Λέω, η διάγνωση κάνουμε, όχι ότι κάνει, τι κάνει ο λαός. Α, εμείς. Τι κάνουμε όσοι σκέφτονται. Α, μα άρα, έτσι μετράει. Άρα εδώ. Όσοι μελετάνε το πρόβλημα, όσοι εντάξει. Ενδιαφέρονται για το πρόβλημα. Εντάξει. Ο λαός θα ψηφίσει μετά ό,τι νομίζει ότι θα ψηφίσει. Δεν ενδιαφέρει. Ο λαός μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Δεν λοιπόν, το λαμβάνουμε υπόψη μας εν προκειμένου. Επειδή αναφέρθηκε στη Ρωσία, λες κάποια στιγμή το εξής. Ευρώπη, το ίσο και το λογικό. Ρωσία, το άμεσο και το συναισθηματικό. Η δημοκρατική ιδέα, από τη μία μεριά, και η απολυταρχική διάθεση. Αναφερθήκαμε πολύ. Δύο συμπεράσματα εξάγω από αυτή την φράση. Πρώτον, ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δεδομένο με βάση αυτό το διαχωρισμό που κάνεις. Και επίσης, εδώ έχουμε ένα θέμα. Το γεγονός ότι μεγάλη μερίδα των Ελλήνων και τώρα πλέον και των Παοκτζίδων, λόγω Ιβάν Σαββίδη, ταυτίζεται με τους Ρώσους. Θυμίζω, ας πούμε, τώρα βέβαια δεν είναι μέρος κυβέρνησης, αλλά τις φοβερές υποκλήσεις του Λαφαζάνη στον Πούτιν, τότε που είχε πάει να ζητήσουμε λεφτά, τα οποία δεν τα πήραμε βέβαια, κάνει τη δική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ προβληματική. Έχουμε μία αμφίθυμη σχέση, η οποία επιβαρύνεται και για λόγους θρησκευτικής, έτσι, πώς το λένε, θρησκευτικού προσανατολισμού, αλλά και λόγω σχέσης με τη Ρωσία. Πάρα πολύ δύσκολη. Και εσύ τη Ρωσία από αυτό το πράγμα που διαβάζω, από αυτή την πρόταση, δεν μπορεί η Ρωσία να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία είναι το 1/6 της γης και μπορεί μόνη να είναι ό,τι θέλει. Αλλά τι μας ενδιαφέρει εδώ να κρατήσουμε για μας. Και η Ρωσία είναι με τους μεγάλους μουσικούς και τους μεγάλους συγγραφείς και τους Σπούτνικ, ναι, και τους μεγάλους τεχνολόγους. Οι χώρες λοιπόν αυτές πάσχουν ένα βαθύ διχασμό. Τον οποίο πρωτοπάσχουμε εμείς οι ίδιοι εδώ. Σε τι έγκυται. Πρώτον, καμαρώνουμε για τους αρχαίους. Οι αρχαίοι όλοι είναι θέμα της Δύσος. Εκείνοι τους μελετάνε, εκείνοι. Ναι. Τι είναι εκείνο που αγαπάμε, είναι η θρησκεία μας. Αλλά είναι και τα δύο.
Οι Ρώσοι από τη μία έχουν, είναι μεγάλη χώρα, έπρεπε να έχουν μεγάλη δύναμη, άρα τεχνολογία. Και από την άλλη έχουν την πίστη τους, τη θρησκεία, τους αγίους τους κτλ. Πρέπει να λυθεί λοιπόν δημιουργικά αυτή η αντίφαση, όχι με καταστροφή κάποιου από τα δύο στοιχεία, με αυτό που είπαμε πριν. Η λογική του συναισθήματος πρέπει να γίνει πια το εθνικό σχέδιο. Πρέπει να καταλάβουμε εκείνους τους μηχανισμούς που θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή ανοίγει μπροστά, ας πούμε, μία προοπτική η οποία έχει πολύ μεγάλο πνευματικό ενδιαφέρον. Γιατί μόνο όταν καινοτομούν οι λαοί και οι άνθρωποι ξεπερνάνε τις αντιφάσεις τους. Όταν δεν προχωράνε παραμένουν κυρίαρχες αντιφάσεις. Άρα έχουμε ένα ανοιχτό πεδίο. Δεν μπορεί να ζήσουμε και να καμαρώνουμε χωρίς αρχαίους. Άρα η μισή είναι Ευρώπη. Δεν μπορούμε να νιώθουμε καλά ψυχικά χωρίς τους αγίους μας. Αυτό για να λυθεί δεν θα λυθεί καταστρέφοντας ένα από τα δύο. Συνερώντας αυτά τα πράγματα. Το μυστικό της συνερέσεως είναι προς ανακάλυψη. Ωραία. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Όσοι σε έχουν διαβάσει ξέρουν ότι έχεις μία, ας το πούμε, δική σου γραφή. Επιμένεις σε έναν τρόπο γραφής. Και γράφεις εδώ, η απλοποίηση του γραπτού μας λόγου, π.χ. το μονοτονικό, συνιστά εκοφαντική παρέτηση από κάθε αυτοσεβασμό προς διευκόλυνση πάντα του λαού. Πρόκειται για αυτοκτονικές διευκολύνσεις πραγμάτων που πρέπει πάση θυσία να σώζουν τη δυσκολία τους. Η μεταπολίτευση είναι ιστορική περίοδος και πνευματικής χρεοκοπίας διά των διευκολύνσεων. Συμφωνώ, γιατί και εγώ τα πείματά μου τα βγάζω σε πολυτονικό. Η ποιητική, το περιοδικό που βγάζω είναι σε πολυτονικό. Παρόλο που πολλές φορές οι εκδότες, όπως ξέρετε, και φυσικά οι εφημερίδες, επιμένουν για λόγους διευκολύνσεως στο μονοτονικό. Και το θεωρούν πρακτικό θέμα. Ναι, πρακτικό θέμα, ναι. Θυμάμαι ότι όταν έγραφα στα Νέα και έβαζα άνω τελεία, τους φαινόταν πάρα πολύ μεγάλο θέμα η άνω τελεία. Δηλαδή το αλλάζανε και το κάνανε ή κόμμα ή τελεία. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν την άνω τελεία. Από εκεί ξεκινήσαμε. Επειδή ο άνθρωπος είναι το ύφος του, δηλαδή πώς γράφει, και εσύ γράφεις όπως γράφεις, και το διάβασα, αυτό το απόσπασμα μου έφερε στο νου όλο αυτή τη συζήτηση που είχαμε τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα με το θέμα της αριστείας και μάλιστα με υπουργούς που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, όπως είναι ο Μπαλτάς. Για το φίλι δεν θα πω τίποτα γιατί δεν έχει καν πάρει πτυχίο, αλλά και για το θέμα της διοίκησης των πανεπιστημίων, πετάξαμε έξω τις επιτροπές κτλ. Γιατί υπάρχει, θεωρείς, αυτό που λες δηλαδή, τέτοια μεγάλη απέχθεια για τη δημιουργικότητα, τόσος φθόνος για την επιτυχία, γύρω μας ο κόσμος δείχνει να καλπάζει, βλέπουμε άλλες χώρες, αν αυτή τη στατιστική που διάβασα, οι Φιλανδοί είναι πρώτοι στην εκπαίδευση στο σχολείο με το 1/4 των καθηγητών που έχουμε εμείς και των δασκάλων. Δηλαδή η αναλογία είναι, έχουμε 25% των δασκάλων που έχουμε εμείς και είναι η πρώτη χώρα και εμείς είμαστε τελευταία. Γιατί υπάρχει τέτοια αντίδραση στη νέα τεχνολογική πραγματικότητα που τη βλέπουμε, δεν είναι ότι ζούμε απομονωμένοι, γιατί αυτό φαίνεται. Λοιπόν, είναι διπλή κατά τη γνώμη μου η αντίδραση. Πρώτον, η παλιά Ελλάδα, η παραδοσιακή, που δεν είναι τα πρόσφατα φαινόμενα. Η παραδοσιακή Ελλάδα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν ήταν όμως οι παλιοί άνθρωποι φτωχοί που λέγανε το παιδί μου να μάθει γράμματα, να πάει στο πανεπιστήμιο να προοδεύσει, να βγει έξω να κάνει. Ναι, αλλά είχε μία σταθερά αυτό να μάθει γράμματα, μαθαίνανε τη γλώσσα καλά κτλ. Αλλά δεν ελευθερωνόταν το πνεύμα. Μάλιστα. Η παιδεία είναι κάτι παραπάνω από το να μιλάς και να γράφεις. Σωστά. Άρα η παλιά παραδοσιακή Ελλάδα εκράτησε την παιδεία σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες που έχει παιδεία. Η παιδεία ελευθερώνει τον άνθρωπο. Έτσι του ελευθερώνει, του βγάζει τα βαρύδια. Όμως η μεταπολιτευτική καινούργια πραγματικότητα και κυρίως μετά το 81 έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ότι οι άνθρωποι που ήρθαν στην εξουσία σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω όλοι, έτσι δεν είναι. Οι άνθρωποι δηλαδή της αριστεράς πλέον που κερδίζει έδαφος και κατακτά την εξουσία, είτε ως Πασόκ, ας πούμε, είτε τώρα κτλ. Έχουν ειδικά χαρακτηριστικά ψυχολογικά. Προσοχή, ο αριστερός είναι πληγωμένος εγωισμός. Έχει σημασία αυτό.
Έχει σημασία να καταλάβουμε την καινούργια διαφορά που υπάρχει. Ναι. Ο πληγωμένος εγωισμός θέλει πάση θυσία να επιβάλλει την πληγή, το τραύμα του, ας πούμε, να το απλώσει παντού για να νιώσει φυσιολογικά ο ίδιος. Γιατί έγινε αριστερός ακριβώς από αυτή την πληγή που τον έκανε και να μην μπορεί να προκόψει από τη μία μεριά και να θέλει αβυσαλέα την εξουσία. Άρα το νέο στοιχείο που πρέπει να μελετήσουμε έχει αυτό το χαρακτήρα. Υπ' αυτή την έννοια δηλαδή είναι η παλιά συντηρητική Ελλάδα έχει το πρόβλημα που θέλει να κρατήσει τις παραδόσεις. Άρα ό,τι ξέρουμε είναι καλό, φτάνει και φτάνει, το πιστεύει. Yeah. Και το καινούριο είναι να νιώσουμε δικαιωμένοι στην πληγή μας. Γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, βλέπεις, είναι απολύτως ανεπαρκής. Θα μέχρι τελευταίας δρανίδος θα μείνουν στις καρέκλες. Έχουν ανάγκη ψυχή, γιατί ήταν στη ζωή τους άνθρωποι που ψυχικά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Είχανε αυτό. Αν λοιπόν είναι τάξιος δηλαδή ο αριστερός, έτσι ψυχαναλυτικής, αν περάσει τα 25 και παραμείνει αριστερός, υπάρχει πια ένα πρόβλημα επαφής με την πραγματικότητα και αιμονή στην πληγή του. Η αιμονή στην πληγή του τον κάνει να δημιουργεί θεωρίες διαιρέσεως της κοινωνίας. Υπήρξαν και εξαιρέσεις όμως, έτσι. Δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχουν σε αυτό το θέμα, ξέρετε. Τώρα να μιλήσουμε για νεκρούς, ας πούμε. Όχι, δεν για Λένιν. Ο Λένιν υπέγραψε ζών 1,5 εκατομμύριο νεκρούς. Όχι, λέω για δικούς μας. Λέω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Κύρκος, ο Παγιαννάκης. Μα λέμε για άλλους ανθρώπους τώρα. Ναι. Αριστερός όμως είναι αυτός. Λέμε για αυτούς πια οι οποίοι είδαν διαφορετικά στην πορεία τα πράγματα. Ναι. Ήταν φιλοευρωπαίοι, άλλο αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μιλάμε για αυτούς που είναι κολλημένοι. Κολλημένοι στο τραύμα. Δηλαδή αυτοί που εκφράζουν αυτή την ψυχολογία. Έτσι, ο αριστερός είναι πληγωμένος εγωισμός. Έχει μεγάλη σημασία. Και υπάρχει και ένας λόγος ιδιαίτερος. Τον περιγράφει ωραία στους δαιμονισμένους του Ντοστογιέφσκι. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή είναι πληγωμένος εγωισμός, έχει μεγάλη ανάγκη επιβεβαιώσεως στην ομάδα. Και μπαίνει μέσα εκεί και χάνει πολλαπλώς τον εαυτό του. Αντί να διεκδικήσει όπως ο σύγχρονος άνθρωπος, με προσπάθεια μεγάλη εαυτό. Τον απεμπολεί μέσα εκεί και από εκεί και πέρα οργανώνει ένα σχέδιο μέσα από το οποίο η ομάδα είναι εκείνο το στοιχείο, εκείνο ο παράγοντας που θα επιβάλλει απολύτως. Γιατί το πρόβλημα είναι υπαρξιακό. Δεν πρέπει να διαψευστεί στην πληγή του. Δεν τολμάει να ξαναγυρίσει στο αίσθημα της μειονεξίας που τον καταλάμβανε από μικρό παιδί. Ο δεξιός τι πληγή έχει? Είπαμε. Εάν ο δεξιός είναι φιλελεύθερος, είναι εντάξει. Όχι, είναι εντάξει, μπορεί να έχει την πληγή να φορτσάρει τη δόση σε ανταγωνιστικότητες και σε, ναι, και σε βουλημία. Και σε βουλημία. Αλλά επειδή είναι ανταγωνιστικός, συνεχώς πρέπει να μετράει τον εαυτό του για να μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικός. Ενώ άλλος πρέπει να ασκήσει απολυταρχική εξουσία. Μάλιστα. Οπωσδήποτε. Σε λίγο θα έρθουμε σε ερωτήσεις. Αν είναι παραδοσιακός δεξιός, δεν θέλει να κουνήσει τίποτα. Επειδή μιλήσαμε πριν για στασιμότητα, υπάρχουν δύο φράσεις που χρησιμοποιούν όλοι οι υπουργοί στην Ελλάδα. Όταν αναλαμβάνουν υπουργοί, η μία φράση είναι «παρέλαβα καμένη γη», που είναι κλασική, και η άλλη φράση, η οποία έχει ένα οξύμορο μέσα. Να ανανεώσουν φρασιολογία. Ναι, και η άλλη, το οξύμορο είναι το ίδιο, «ξεκινάμε από μηδενική βάση». Καταλαβαίνετε. Παρέχει κάθε συζήτηση. Ναι, είναι ωραίο γιατί μηδενική βάση, το μηδέν δεν έχει βάση, αλλά... Και το τελευταίο είναι ότι κάνουν στροφή 360 μέρα. Γι' αυτό, ναι. Άρα αυτό, και αυτό είναι κίνηση ακριβώς εκεί που ήσουν, ναι. Αυτές οι δύο φράσεις που πολλά λένε, και οι τρεις φράσεις, δείχνει πάλι αυτό που λέμε, δηλαδή ότι η προτίμησή μας είναι στο ήδη υπάρχουν, στην άρνησή μας να ανοιχτούμε στο καινούριο, ενώ ξέρουμε ότι ο πολιτισμός οικοδομείται σιγά σιγά και αργά αργά. Είναι αυτό που λέει ο Edmund Burke, έχει αυτή τη λέξη bequest, η έννοια του κληροδοτήματος, ότι έρχεται μια γενιά και κληροδοτεί στην επόμενη αυτό που έχει κάνει και ο άλλος κτίζει πάνω σε αυτό. Ένας σούπερ συντηρητικός επαναστάτης. Ναι. Ριζοσπάστης, ναι, ναι. Σούπερ συντηρητικός. Θυμάμαι όταν, να πω ένα ανέκδοτο, όταν την πρώτη χρονιά πήγα στην Αγγλία, γνώρισα μια Αγγλίδα και προφανώς το γεγονός ότι ήμουν Έλληνας θεώρησε ότι είμαι βάρβαρος.
Και μια εβδομάδα μετά μου έκανε δώρο ένα βιβλίο που είχε τίτλο How to be a perfect gentleman. Πώς να είσαι ο τέλειος gentleman. Αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου και η πρώτη αράδα του βιβλίου. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο Έπιπλα και η πρώτη αράδα λέει ένας gentleman δεν αγοράζει ποτέ έπιπλα, τα κληρονομεί. Και τότε δεν μου είχε κάνει καμία εντύπωση αυτό. Αλλά όταν ήρθα στην Ελλάδα και λέγαμε αυτά που λέμε, η έννοια ας πούμε της κληρονομικότητας, δηλαδή ότι κληρονομείς ας πούμε τα έπιπλα της γονής σου και δεν τα πετάς ας πούμε έξω και αγοράζεις βαράγγι και μετά πας από 10 χρόνια μετά στην πλατεία Βυσσινίας και τα ξαναγοράζεις τα έπιπλα της γιαγιάς σου γιατί τώρα είναι πιο ωραία και είναι πιο ακριβά, αυτό δείχνει ποια είναι η σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή ενώ συνέχεια μιλάμε για αυτό το παρελθόν, βλέπουμε την πόλη μας ας πούμε, δεν έχει όπως άλλες πόλεις ιστορικό κέντρο. Η πλατεία Ομονίας έχει αλλάξει, ξέρω εγώ, 15 φορές. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ο Αβραμόπουλος έβαλε κάτι μπάλες τύπου Βιέννης. Ο άλλος βάζει κάγκελα. Ο άλλος, δηλαδή, σκέφτομαι, ας πούμε, ο δήμαρχος της Ρώμης, αν ήθελε να αλλάξει την πιάτσα Ναβόνα και να κατεβάσει τον Μπερνίνι, θα τον αφήνανε ποτέ. Εδώ όμως η σχέση μας με τον πολιτισμό που συνέχεια, όπως λες, τελικά το αρχαίο παρελθόν από τη Δύση το μαθαίνουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να κτίσουμε, δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε, γιατί έχουμε αυτή την αίσθηση ότι όλα είναι τώρα. Και εις επίρρωση, όσο λέγαμε πριν, το γεγονός ότι οι Βαβαροί φτιάξαν μια πρώτη Αθήνα, πολύ της προκοπής, η οποία εξαφανίστηκε γρήγορα, οφείλεται στο γεγονός, στο ότι το χωριό επέβαλε το γούστο του και έφτιαξε μια πόλη η οποία είναι κοτέτσι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το πρόβλημα της Αθήνας είναι μια δομική ασχήμια. Ναι. Δομική ασχήμια, όχι τυχαία ασχήμια. Και μάλιστα πολλές φορές ασυνείδητη εκδήλωση, κυρίως στα πανεπιστήμια, με μορφή βάρβαρη, μιας απεχθείας όμως για αυτό που νιώθουν τα νέα παιδιά εκεί μέσα που τους έχουν στη βάξη. Ναι. Δηλαδή από τη μία έχουν πάρει ένα δρόμο που το μυαλό τους δεν λειτουργεί όπως πρέπει, αλλά από την άλλη το ένστικτό τους πολλαπλασιάζει τη βρωμιά έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο βιώνει. Είναι ωραίο πάντως γιατί η λέξη στενοχώρια είναι ατυμολογικά έχει να κάνει με το στενό χώρο. Δηλαδή ότι ο άλλος δεν μπορεί να ζήσει, δεν έχει άπλα. Είναι συμπιεσμένα όλα. Τα και εμάς εδώ η βασική δομή στενοχώριας είναι έγκυται στο ότι το παρόν μας είναι πάντα ένα παρελθόν. Ναι. Πάντα μία. Όχι μέλλον ποτέ. Ποτέ μέλλον. Ναι. Ποτέ μέλλον. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό δηλαδή. Ρωτάς. Ναι. Κάποια στιγμή, γιατί έχουμε όλο και χειρότερους πολιτικούς, σαν να υπάρχει μια τσουλήθρα. Πιστεύεις ότι τώρα που είδαμε αυτό που συνέβη στη Γαλλία, χρειάζεται η Ελλάδα μια λύση Μακρόν, ένα νέο άνθρωπο που να μην βγαίνει μέσα από τους κομματικούς σωλήνες, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάστηκε ως κάτι νέο ουσιαστικά είναι ένα μεταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ, πήρε το χειρότερο ΠΑΣΟΚ, μπήκε μέσα με λίγο μεταλλαγμένο ΚΚΕ, άρα είναι μια οβιδιακή μετάλλαξη προς το χειρότερο. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπουν μάνα στη γνωστή ταινία του Σπίλμπεργκ. Τι καινούριο μπορεί να βγει τώρα, ας πούμε, έτσι όπως βιώνουμε αυτή την κρίση. Γιατί οι Γάλλοι αποφάσισαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάει προς διάλυση, τα συντηρητικά κόμματα δεν μπόρεσαν να, τελικά να επικρατήσουν και ο Μακρόν που είναι ένας άνθρωπος χωρίς ουσιαστικά κόμμα από πίσω του, κατάφερε να διαβολήσει, ας πούμε, την πολιτική γαλλική σκηνή. Βεβαίως τον βοήθησε το γεγονός ότι ο επικρατέστρος είχε διορίσει αργόμιση τη γυναίκα. Τη γυναίκα και τα παιδιά του, ναι. Δηλαδή ήταν Έλληνας ο προηγούμενος. Ο Φιγιών. Ο Φιγιών. Και αυτό πληρώθηκε, διότι αν δεν είχε γίνει αυτό, ο Φιγιών θα ήταν σήμερα και η Γαλλία θα πήγαινε όπου ήταν να πάει. Δεν ξέρω εάν και κατά πόσο να πούμε τα πράγματα. Γιατί μιλάμε συνέχεια για ένα σάπιο σύστημα που τα κόμματα δεν μπορούν πια να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Ο λόγος είναι ξύλινος, πολύ παλιός πια, πάρα πολύ παλιός. Γιατί συνήθως κάνουμε το αστείο και λέμε ότι το κουκουέ παίζει την ίδια κασέτα, αλλά άμα ακούσεις τους πολιτικούς να μιλάνε, τα ίδια πράγματα είναι συνέχεια. 30 χρόνια το ίδιο λεξιλόγιο χρησιμοποιούν. Δεν έχουν τίποτα. Συνεχώς καταργούνται τους ξένους, για όλα αυτά είναι κάποιοι άλλοι, ευθύνες δεν αναλαμβάνουν. Είναι συνεπείς προς την παράδοση. Ναι. Είναι απολύτως συνεπής. Ναι, αλλά αυτό μας δείχνει όμως συνεπής πως θα παράσουμε σε κρατάει στάσιμος όμως. Μα ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι μια δύναμη ετοιμοπόλεμη να σταματήσει οτιδήποτε. Ναι. Δεν είναι βέβαιο όμως ότι μπορείς να σταματήσεις οτιδήποτε γιατί όπως ο Μακρόν ξέφυγε μπορεί να ξεφεύγουν διάφορα πράγματα.
Εκείνο το οποίο μπορεί να πει κανείς είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν διακρίνεται στον ορίζοντα κάτι. Τίποτα, έτσι. Ναι, δεν διακρίνεται στον ορίζοντα κάτι. Μπορείς να πεις αυτός είναι καλύτερος από τους άλλους, να τον προτιμήσω. Ας πούμε, εντάξει, είναι καλύτερος, θα με βγάλει, λέει, θα με βγάλει από ένα αδιέξοδο ή από ένα κλίμα, ας πούμε, ψευδών ατελειώτων κτλ. Αυτό να το πεις. Αυτό όμως έχει να κάνει, όσον αφορά μια καινούργια πρόταση, με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουμε ένα λόγο πολιτικό που να λαμβάνει υπόψη τα πολιτισμικά δεδομένα που κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Όλοι μιλάνε για οικονομικοθεσμικά. Ναι, ενώ θα έπρεπε να μιλάνε. Άρα είναι τελειωμένη ιστορία. Ωραία, μόνο αν ανοίξει ο ορίζοντας του διαλόγου σε επίπεδα ενοχλητικά, έτσι όπως θα κουβεντιάζουμε, τότε μπορεί να έχουμε απελευθέρωση δυνάμεων ενδιαφέρουσα, γιατί υπάρχουν τέτοιες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, να επιμείνω λίγο στο θέμα. Γιατί δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι. Δυνάμεις υπάρχουν, η μορφή δεν υπάρχει. Ωραία. Να επιστρέψουμε στο θέμα των φαντασιώσεων. Γιατί επιλέγουμε να είμαστε δέσμοι των φαντασιώσεων και δεν θέλουμε να συγκρουστούμε την πραγματικότητα, γιατί αυτή η ανάγκη για ψέματα, όταν το ψέμα έρθει και μας βρει κατά πρόσωπο. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος δηλώνει εφθαρσός ότι είχα αυταπάτες. Το λέει μόνος του. Έχει κάνει 10 κολοτούμπες, όλα αυτά υποσχέθηκε, δεν έγινε τίποτα, και δηλώνει εφθαρσός ότι είχα αυταπάτες. Όταν λοιπόν έρχεται ένας και σου δηλώνει ότι είχα αυταπάτες, αυτό δεν συγκρούεται κάποια στιγμή με τις φαντασιώσεις σου? Εκεί τι γίνεται? Ποτέ δεν λες αλήθεια όταν αφήνεις να καταλάβει ο άλλος αυτό που λες. Αυτό. Όταν λες αυταπάτη, αφήνεις άλλον να καταλάβει τι εννοείς. Πρέπει να πεις. Συγγνώμη, όταν λέει. Ναι, πες το. Λέω, ποτέ δεν λες αλήθεια όταν αυτό που λες το απευθύνεις στον άλλον για να το καταλάβει. Η αλήθεια όταν λέγεται είναι αυτονόητη πια, είναι καθαρή. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση είχαμε πάλι. Αλλά ναι, δεν μας ενδιαφέρει εν προκειμένου αυτό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν έχουμε μία κουλτούρα. Δηλαδή, ποια είναι η αντίφαση, κατά τη γνώμη μου? Ότι οι δυνάμεις οι κοινωνικές υπάρχουν, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, ας πούμε, και αυτοί που φύγανε και άλλοι μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει η μορφή, όπως έλεγα πριν. Ναι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει η μορφή έχει να κάνει με το ότι η παράδοση, τα στερεότυπα των παραδόσεων των πολιτικών που έχουμε, ας πούμε, στο μυαλό μας ακόμη, είναι στερεότυπα ομαδοποιήσεων, δηλαδή δεξί, αριστερή, κεντρό ή δεν ξέρω τι. Έτσι, η περίπτωση του Μακρόν ήταν ένας που ξαφνικά βγήκε. Εκεί μίλησε ένα άλλο αντανακλαστικό και είχαμε μια άλλη, μια άλλη εξέλιξη. Νομίζω ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Έτσι. Και είναι ζήτημα πια να σκεφτεί κανείς πολύ σοβαρά το στοιχείο πώς στην ελληνική κοινωνία και την πολιτική ζωή το στοιχείο της εναλλαγής μπορεί να αποτελέσει ζωντανό παράγοντα. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη από εναλλακτική δημοκρατία. Έχουμε ανάγκη από καινούριους τρόπους κατανοήσεως της δημοκρατίας και όχι απλώς δημοκρατίες πλειοψηφιών και μειοψηφιών, ναι, που είναι ξεπερασμένα πράγματα. Επειδή πριν μίλησες για την αριστερά και για το τραύμα, γράψε εδώ ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των ιδεολόγων αριστερών: δεν μπαίνουν στη θέση του ταλέπορου άλλου. Κατανοούν μόνο το αξίωμα. Εμείς οι καλοί και οι άλλοι κακοί. Η πίστη στην ιστορική αναγκαιότητα τους κάνει αδιάφορους και ανεύθυνους. Αυτό μου θύμισε ένα περιστατικό που ήταν σχεδόν, δεν θα έλεγα φεδρό, τραγικό. Ίσως έχετε δει όλοι αυτή την ταινία, μια από τις τελευταίες ταινίες του Βάιντα, Κατίν, που ήταν για τους Πολωνούς αξιωματικούς που δολοφονήθηκαν από τους Σταλινικούς στο δάσος του Κατίν. Ήταν 22.000 αξιωματικοί, η αφρόκρεμα του πολωνικού στρατού, η οποία εκτελέστηκε ένας-ένας. Μέχρι την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το έγκλημα αυτό, για ευνόητους λόγους, είχε αποδοθεί στους ναζιστές. Ο Βάιντα, μεγάλος σκηνοθέτης, είχε χάσει τον πατέρα του στο Κατίν, δηλαδή ήταν ένας από τους 22.000 εκτελεστέντες. Όταν είχα πάει λοιπόν εδώ την ταινία στο Άστι, απ' έξω, ήταν κνήτες οι οποίοι μοιράζανε φυλάδια ότι αυτό είναι καπιταλιστική προπαγάνδα, ότι δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή, ας πούμε, η ιστορική αναγκαιότητα που λες
σε φέρνει αντιμέτωπο με την ιστορική πραγματικότητα, την οποία αρνείσαι ακόμη και όταν ο ίδιος ο Γκόρμπατσοφ, που είχε πάει με τον Πολωνό Πρωθυπουργό να κάνουν ένα είδος μνημοσύνου στο δάσος αυτό, ακόμη και όταν ο ίδιος ο Σοβιετικός. Η Σοβιετική Ένωση το παραδέχεται. Εδώ δεν το παραδέχονται. Δηλαδή, θέλω να πω αυτό το θέμα της αναγκαιότητας. Είναι σαν θρησκεία πια να πιστεύεις σε κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με αυτό το οποίο συμβαίνει. Με, η ανάγκη να είσαι αράγιστος, γιατί έτσι και έχεις ρογμή, που είναι το χαρακτηριστικό του ζωντανού ανθρώπου. Ναι, αυτό, είναι. Αυτό δεν το αντέχεις. Δεν αντέχεις να είσαι ζωντανός. Ναι. Αυτό είναι η ουσία. Άρα με αυσόλια. Είναι περιφερόμενα πτώματα. Ναι. Μιλήσαμε λίγο για το λαϊκισμό πριν, όχι πολύ. Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπαμε, είναι σαν να λες ότι υπάρχει και μία ευθύνη του κοινού. Ένας Γερμανός κωμικός, ο οποίος είναι πολύ επιθετικός στις εκπομπές του, Τούρκος Γερμανός, λέει ότι βρίζει τους Γερμανούς ότι έχουν αποβλακωθεί τελείως. Ναι, έχει επέλθει η αποβλάκωση του κοινού και η λογική έχει πάει περίπατο. Και είναι όντως παράξενο, δηλαδή όταν βλέπει κανείς την εκλογή του Τραμπ, εχθές δεν ξέρω αν είδατε, ο Τραμπ πήγε στο μνημείο του Ολοκαυτώματος και έκανε μια δήλωση που σχολίασα εγώ σήμερα, στην οποία έγραψε στο βιβλίο ότι είναι, λέει, πάρα πολύ ωραίο που βρέθηκα με φίλους. It was amazing. Δηλαδή, καταπληκτικό. Και σκέφτηκα ότι αυτό θα το έγραφε ένα 15χρονο σε ένα πάρτι. Έχει πάει σε ένα πάρτι, πέρασα ωραία με τους φίλους μου. It was, I had an amazing time. Πέρασα καταπληκτικά. Και κάποιος μου έστειλε σήμερα την αντίστοιχη, ας το πούμε, το αντίστοιχο κείμενο που έγραψε ο Ομπάμα όταν πήγε στο μνημείο του Ολοκαυτώματος. Και σκέφτομαι τώρα ότι, ναι, ο Τραμπ είναι αυτό που είναι, αλλά πώς έχοντας οι Αμερικανοί ένα παράδειγμα, αυτό που λέμε στα αγγλικά, ένα paradigm. Έκανε τον Ομπάμα 8 χρόνια. Με όσα λάθη έκανε αυτός ο άνθρωπος, αλλά με τον τρόπο που μίλαγε, ακόμη και, και η σωματική του γλώσσα, αυτό που λέμε body language. Πώς μπόρεσε, δηλαδή, αυτός ο προηγμένος λαός που καλπάζει προς το μέλλον με την τεχνολογία, με την δύναμη, την οικονομική που έχει και με τον πολιτισμό, πώς μπόρεσαν να εμπιστευτούν τις τύχες τους σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος από τη μέρα που έγινε πρόεδρος, κάθε μέρα. Θα μου πείτε και στην Ελλάδα το ίδιο σημαίνει. Κάθε μέρα έχουμε ένα θέμα, βέβαια. Κάθε μέρα κάνει κάτι ή που είναι ακραία αντισταγματικό ή ακραία ελεηνό. Δεν υπάρχει μια μέρα που να έχει περάσει που να μην έχει κάνει κάτι που αυτό που λένε οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, embarrassing, δηλαδή που να λες, πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πώς γίνεται λοιπόν ένας προηγμένος λαός να έχει δει το πρόσωπό του σε αυτό το καθρέφτη, σε αυτό το κάτωπτρο. Καταρχήν. Είναι μείον 3 εκατομμύρια. Ναι, εντάξει. Έτσι. Πρώτον. Εντάξει. Πρώτον. Να μην το ξα... Δεύτερον όμως, το οποίο είναι και το ουσιαστικό, έτσι. Ο αδύνατος έχει ανάγκη από την εικόνα του, γιατί αλλιώς θα πρέπει να αποφασίσει να δώσει τέλος στην ίδια του, ας πούμε, την ψυχική συνθήκη. Δηλαδή, τον Τραμπ το πίστεψαν όλοι εκείνοι, στους οποίους υποσχέθηκε μεγαλεία. Ναι. Ανέσεις και γρήγορες εξελίξεις και κυρίως ασφάλεια από το παγκόσμιο, τις παγκόσμιες εξελίξεις. Όλοι αυτοί σκέφτηκαν με όρους θέλω. Δηλαδή αυτό που έχουμε στην Ελλάδα ως μόνιμο πρόβλημα, σκεφτόμαστε με όρους θέλω και όχι με όρους είναι. Σε χώρες τέτοιου τύπου συμβαίνει που και συμβαίνει που και που και μπορεί να είναι και μοιραίο. Ναι, εντάξει, γιατί έχουμε και τη δύναμη, να εμείς δεν την έχουμε. Έτσι. Το ανέφερες πριν, έτσι όπως μιλάγαμε, στη ροή του λόγου, αλλά θέλω να επανέλθω, γιατί είναι πολύ, είναι μια έτσι βαρβάτη φράση. Λες, μέσα στο βιβλίο προς το τέλος, το μεγαλύτερο κακό που έκαναν στον τόπο οι συνταγματάρχες ήταν η μεταπολίτευση. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι χωρίς τη Χούντα δεν θα είχε συντελεστεί αυτή η κατρακύλα και η απαξίωση της πολιτικής. Α, μπορεί να έχει συντελεστεί, αλλά ad hoc μιλώντας με βάση τη συγκεκριμένη ιστορία, το χειρότερο πράγμα που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι ήταν η μεταπολίτευση. Δηλαδή έδωσαν το ηθικό δικαίωμα σε οποιονδήποτε μπορούσε να λέει οτιδήποτε εν ονόματι ενστίκτων δικαιωμάτων κτλ. Να το νομιμοποιήσει. Ναι. Αυτό ήταν το. Καλά, σήμερα πράγμα. Φτάσαμε στο ηθικό πλεονέκτημα, έτσι. Αυτό είναι. Η απόρρεια αυτού του πράγματος είναι. Ναι, η απόρρεια αυτού του πράγματος, αλλά είναι πολύ έτσι, σημαντικό το γεγονός ότι λύσεις τύπου Χούντας δεν μπορούσαν παρά να έχουν αποτελέσματα τύπου μεταπολιτεύσεως, που όχι ότι δεν είχε θετικά πράγματα. Υπήρχαν πράγματα σοβαρά θετικά, ας πούμε, αλλά το πνεύμα το οποίο πριτάνευσε
ήταν το πνεύμα του θέλω και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι όμως παράδοξο το εξής, γιατί αναφέρθηκε σε αυτό. Είπε το 81 και εγώ το ίδιο θα έλεγα, γιατί όλοι έχουμε στο νου τον Ανδρέα Παπανδρέου και εκείνη την μαγική στιγμή κρίσιμη για την Ελλάδα που θα μπορούσε, ας πούμε, να φέρει την αλλαγή. Γιατί θυμάμαι κάτι που λέει ο Μακιαβέλη στον Ηγεμόνα. Λέει ότι ο μεγάλος ηγέτης είναι αυτός που όταν του χτυπήσει η ιστορία, ας πούμε, την πόρτα, το καταλαβαίνει. Λέει στα ιταλικά occasione, έτσι, το occasion. Και μπορεί μετά, λέει, να δώσει στην ύλη που του παρέχει η ιστορία τη μορφή που θέλει. Δηλαδή, σαν η ιστορία να του δίνει, ας πούμε, την πλαστελίνη και αυτός να την διαμορφώνει. Να του δώσει τη μορφή. Ναι. Επομένως, ο Παπανδρέου τότε, που ήταν έτσι, αρχηγική μορφή, είχε τη δυνατότητα να πλάσει τα πράγματα διαφορετικά. Και λέω τώρα, αυτός ο άνθρωπος ήρθε απ' έξω, ήρθε από την Αμερική, ήταν στο Μπέρκλι, ήταν άνθρωπος με Αμερικανίδα σύζυγο, είχε μεγαλώσει έξω, είχε άλλες παραστάσεις. Γιατί τελικά αυτός ο άνθρωπος απεδείχθη πιο Έλληνες και από τους Έλληνες που καταδικάζεις? Και ήταν ένας άνθρωπος. Διότι το αίμα νερό δεν γίνεται. Γι' αυτό. Δεν το πούμε πολύ απλά. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Έτσι. Ήταν άνθρωπος αντιφατικός, άνθρωπος πράγματι. Μα μην ξεχνάμε ότι ο καλύτερος νόμος μεταπολιτεύσεως είναι του Πασόκ, ο νόμος Παπονή. Ο καλύτερος νόμος. Πέσω για αυτούς που δεν τον ξέρουν, όμως είναι πιο νέο. Νόμος εξωκρατίας, δηλαδή. Ναι. Μπαίνεις με εξετάσεις στο ΑΣΕΠ. Ναι. Ο καλύτερος νόμος. Επίσης το οικογενειακό δίκαιο. Πάρα πολύ, δηλαδή πολύ σοβαρές, ας πούμε, μετάρρυνσεις, πολύ θετικές. Όμως έτσι μέσα στην αντιφατικότητα και κυρίως το θηλυκό στοιχείο του ηγέτη που το συναρπάζει η μάζα που από κάτω βογκάει. Ναι. Εκεί ενέδωσε. Στις εκατοντάδες χιλιάδες του συντάγματος, οι οποίοι τον αποθεώνανε και ως θηλυκή φύση ηγετική, δεν μπορούσε παρά να παραδοθεί. Να τους κάνει αυτό που τους αρέσει. Αυτό έγινε. Άρα, έτσι μόνο πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν ήταν κακοήθεια. Ο Κακομοίρης ο Ράλης που φώναζε «Δεν θέλω ου». και μοίραζε της Ευρώπης κάτι. Θα δώσω τις ερωτήσεις σε 10 λεπτά. Μισό λεπτό, θα σας δώσω. Την ιορεξία με τον πατέρα. Ναι, θα έρθουμε σε αυτό. Την οποία μετέφερε αναλόγως στους παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, θέλω τώρα να κλείνοντας άλλα δύο θέματα. Το ρόλο του διανοούμενου. Ξέρω ότι η λέξη διανοούμενο στην Ελλάδα είναι λίγο, ακούγεται κάπως παράξενη. Μάλιστα, ένας φίλος μου έλεγε διαδονούμενος, όχι διανοούμενος. Γράφεις λοιπόν προς το τέλος του βιβλίου: αυτό που υπονομεύει συστηματικά τη δουλειά πολλών Ελλήνων διανοουμένων είναι η έντονη παρεμβολή του συναισθήματος στη σκέψη. Γράφουν κυνηγώντας την επιθυμία, πίστη τους και όχι σπουδάζοντας το υλικό του πεδίου τους ή ελέγχοντας τη στερεότητα των συλλογισμών τους. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί διανοούμενοι, εκτός από αυτό που αναφέρεις, που επανέρχεσαι πάνω στο ζήτημα που έχεις πει πολλές φορές για το θέμα του συναισθήματος, ξέρουμε ότι ελάχιστοι διανοούμενοι στην Ελλάδα δεν έχουν φλερτάρει με την εξουσία. Εσύ είσαι ένας από αυτούς. Ακόμη και ο Χάιντεγκερ, για να έρθω σε ένα κορυφαίο παράδειγμα, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη σαγήνη της εξουσίας. Αυτό ήταν ένα ναζί μέχρι τα μπούνια. Όταν βλέπουν ότι διαβάζουν τα τετράδια τα μαύρα. Ναι, εντάξει. Ναι. Θέλω να πω, ενέδωσε κι αυτός. Τι ενέδωσε, ήτανε... Τέλος πάντων. Πώς βλέπεις, ας πούμε... Αυτά τα τετράδια είναι τώρα, πριν πεθάνει. Τώρα βγήκαν τα τετράδια. Μην του χαριζόμαστε. Τέλος πάντων. Υπάρχει έλλειμμα διανοημένων στην Ελλάδα που δεν μιλάνε και δεν παίρνουν θέση και δεν μπορούν να... Γιατί είπες ότι από τους σκεπτόμενους ανθρώπους θα βγει αυτή η μορφή. Στο μέτρο που οι σκεπτόμενοι άνθρωποι θα μεταφέρουν ξένες ιδέες, θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, μια εναλλακτική λύση προς την εξουσία ή προς τις διορισμούς. Στο μέτρο που ψάχνουμε τη λύση την πραγματική, δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Με ενδιαφέρει μια σκέψη, για να αναφερθούμε πάλι στους αρχαίους, που λες πάλι προς το τέλος. Λες, ο αρχαίος ελληνισμός ήταν παραθαλάσσιος. Η θάλασσα τον έσπρωχνε στην κίνηση και την επικοινωνία. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία χωρίς το μύθο της. Πίσω από αυτή τη σχέση βρίσκεται το καθοριστική σημασία θέμα της ταυτότητας. Στην ταυτότητα γίνεται η συνάντηση του μερικού με το καθολικό. Η θάλασσα ανοίγει δρόμο, συμβολικά προς το πέρα. Η ενδοστρέφεια του στεριανού τον κρατεί αμυντικά σε ένα τυπολατρικό απόλυτο. Αυτό μου έφερε στην αυτή η παρατήρηση, μου θύμισε μια σκέψη επίσης του Θουκυδίδη, που λέει ότι οι λαοί που ζουν στα παράλια
έχουν δημοκρατικά πολιτεύματα και αυτοί που ζουν στην ενδοχώρα τείνουν να φτιάξουν ολιγαρχικά πολιτεύματα. Έτσι. Όμως, προφανώς, σχέση Αθήνα-Σπάρτης. Αλλά εμείς, σαν χώρα, είμαστε μια χώρα που μας περιβάλλει η θάλασσα. Θα έπρεπε κανονικά, με όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής, να είμαστε ανοιχτοί προς το καινούριο. Να είμαστε θαλασσοπόροι. Νικήσε μη Πελοποννήσι. Αυτό είναι, έτσι, η παλιά Ελλάδα. Η παλιά Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι εξετελέστη ο Καποδίστριας αμέσως. Από του Μαυρομιχαλαίου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μάλιστα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτά. Δεν είναι τυχαία πράγματα. Χωρίς να υστερούν οι άνθρωποι σε κάτι, αλλά είναι η μέσα. Άρα η φράση κάτω από το αυλάκι έχει βάρος. Έτσι. Έχει βάρος. Μάλιστα. Μάλιστα. Κλείνει το βιβλίο, για να δώσω και το λόγο στους καλεσμένους μας, με την εξής φράση. Όλα περνούν, τι έρχεται. Θες να κάνεις ένα τελευταίο σχόλιο πάνω σε αυτό. Οπωσδήποτε δεν έχω να δώσω απάντηση. Θα αναλαμβάνω την ερώτηση. Το μόνο μπορώ να κάνω. Θα μείνουμε εκεί. Εκεί θα μείνουμε. Ωραία. Όλα περνούν, τι έρχεται. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Δεν ξέρω, το public μας δίνει μισή ώρα. Μας δίνει. Ωραία. Επομένως, υπάρχει κάποιο μικρόφωνο για να δίνουμε στους, στους καλεσμένους. Θα ήθελε κανείς να... Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο ή όχι, έτσι. Όχι. Αν θέλει κάποιος, ευχαρίστως. Έχουμε την κυρία και τον κύριο. Μισό λεπτό, να σας δώσω το μικρόφωνο. Μήπως να περιμένουμε 2-3 λεπτά, αν είναι να αναχωρήσουν κάποιοι, για να συνεχίσουμε οι υπόλοιποι που είμαστε οι πιο στεναροί. Λοιπόν, το μικρόφωνο που βρίσκεται, θέλω να το δώσω στην κυρία πρώτα, να έχουμε τις κυρίες πρώτα. Καλησπέρα σας, κύριε Ράμπα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, επίσης, κύριε Βεβαίνη, για ό,τι είπατε. Το ερώτημα τίθεται, μας είπατε ότι ο εγκλωβισμός των συναισθημάτων μέσα στην ελληνική οικογένεια και ο παρχαιτισμός μαζί με τον κλήρο καταστρέψαν το ουσιαστικά το προχώρημα. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί και στην Ισπανία και στην Ιταλία, αλλά και οι δύο χώρες φτιάξανε κράτος. Εμείς δεν μπορέσαμε ποτέ να το κάνουμε αυτό. Ένα επιπλέον προφίλεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Το άλλο είναι ότι από τον πόλεμο και μετά, γιατί δεν πάω πιο μπροστά, δεν είχαμε τα μέσα, κανείς πολιτικός δεν ενδιαφέρθηκε για την παιδεία. Δεν είχαμε ποτέ ένα σωστό υπουργό παιδείας. Μία εξαίρεση αποτέλεσε ο Παπανούτσος, αλλά και αυτό δεν έγινε τίποτα. Είναι ο κλήρος που θέλει να ελέγχει τη βάση, είναι οι πολιτικοί που θέλουν να ελέγχουν, γι' αυτό και η παιδεία δεν έχει προχωρήσει ποτέ της, και εκεί οφείλονται όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσουμε απάντηση. Πρώτον, και η Ισπανία και η Ιταλία με κάποιο τρόπο μεγαλύτερο, καλύτερο ή χειρότερο πέρασαν αναγέννηση, άρα απελευθερώθηκε το άτομο από την ομάδα σε ένα κάποιο βαθμό, μεγαλύτερο ή μικρότερο. Επομένως, υπήρξε εκεί η προοπτική, υπήρξαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία η Ελλάδα δεν πέρασε αναγέννηση ποτέ. Υπ' αυτή την έννοια δεν ελευθερώθηκε το άτομο από την ομάδα ποτέ. Και το δεύτερο δεν είναι κάποιος κακός νους που δημιουργεί, που θέλει σώνει και καλά να δημιουργηθεί μια παιδεία κακής ποιότητος, αντιπαραγωγική κτλ. Είναι η ίδια η κουλτούρα που αντιλαμβάνεται μόνο την επανάληψη ως χρονικότητα, ως κανόνα. Δεν μπορεί να έχεις μια παιδεία διαφορετική την ώρα που κάθε Κυριακή τελούνται τα ίδια πράγματα, ας πούμε, έτσι, στον τελετουργικό χώρο της θρησκευτικής σου ζωής. Δεν μπορεί να είναι. Δεν κατανοείται. Δεν έχει περάσει στην κουλτούρα μας. Η έννοια του χρόνου, έτσι, είναι χρόνο, είναι έννοια κύκλου, ό,τι και να λέμε. Γι' αυτό και δεν αλλάζουν τα πράγματα εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδιόρθωτα. Σημαίνει ότι οφείλουμε
να είμαστε προσεκτικοί στη διάγνωση και συνερετικοί στη λύση. Μέχρι τώρα οι λύσεις που γίνονταν, που επελέγονταν, ήταν λύσεις αποκλεισμού του ενός στοιχείου ή του άλλου. Έχει σημασία να συνερέσουμε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Και για να συνερεθούν χρειάζεται δημιουργικότητα που έλειπε από όλους αυτούς τους καλούς, ας πούμε, διανοωμένους. Ο Παπανούτσος που λέγεται, προσπαθούσε να μεταφέρει τα σχέδια της γαλλικής μεταρρυθμίσης του 47-50 στην Ελλάδα του 60, ας πούμε, 60 κάτι. Δεν υπήρχε περιθώριο. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε σκέψη η οποία να έχει βασανίσει το μεγάλο θέμα των καταβολών, έτσι, των πολιτισμικών καταβολών της κοινωνίας μας. Ακόμα δεν έχει γίνει αντικείμενο. Όταν θα αυτό το πράγμα σιγά σιγά γίνει αντικείμενο και αρχίσει να περνάει και στην πολιτική σκέψη, νομίζω θα έχουμε σιγά σιγά αποτελέσματα. Εσείς. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την κουβέντα και την ανάλυση που μας παρουσιάσατε. Αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη απεσιοδοξία όσον αφορά το μέλλον της χώρας και το μέλλον της χώρας, έτσι, εστιάζοντας κυρίως τα θέματα της κουλτούρας του λαού και αναγνωρίζοντας και γνωρίζοντας ότι η αλλαγή της κουλτούρας ακόμα και σε πολύ πιο απλά επίπεδα, όπως ένα επιχειρησιακό επίπεδο για παράδειγμα, είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία, πόσο μάλλον σε επίπεδο λαού, χώρας, κοινωνίας. Βλέπω ότι δεν υπάρχει ορατός ορίζοντας όσον αφορά προσπάθεια αλλαγής αυτής της κουλτούρας. Θα ήθελα τη γνώμη σας, μόνο και μόνο για να αντλήσω, αν είναι δυνατόν, κάποια μικρή αισιοδοξία όσον αφορά το μεσομακροπρόθεσμο μέλλον. Κοιτάξτε να δείτε, η αισιοδοξία δεν είναι έμπνευση ιδέα. Η αισιοδοξία είναι στάση ζωής. Όσο δημιουργείται, τόσο η αισιοδοξία υπάρχει. Όταν δεν δημιουργείται, δικαιούστε να πεστάνεστε οτιδήποτε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μέλλον, δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον της Ελλάδος. Αρχίζουμε από το μέλλον το προσωπικό μας. Τι κάνουμε εμείς? Εκεί γεννιέται το μέλλον του συνόλου. Εάν αρχίζουμε και σκεφτόμαστε θεωρητικά τι πρέπει να γίνει για την Ελλάδα, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοιο μέλλον. Είναι φαντασίωση και εσχατολογία θρησκευτική. Ναι. Εάν όμως τη δουλειά σας εσείς επάνω βασανίσετε τα πράγματα με επιλογές, έχουμε το μέλλον στα χέρια μας. Έτσι. Είναι θέμα δηλαδή του να ξεκολλήσουμε οι ίδια από τα εσωτερικά μας βαλτώματα. Όμως, Στέλιο, συγγνώμη όμως, ναι, αλλά πες ότι ένας άνθρωπος θέλει να δημιουργήσει στην Ελλάδα, ένας επιχειρηματές κτλ. Τα εμπόδια και τα προσκόμματα που έχει να δεις είναι άπειρα. Έτσι. Ξεκινώντας από τους τόσο πολλά που μπορεί να λυγίσει και να μην κάνει τίποτα κακομοίρης. Βεβαίως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτά τα 400.000 παιδιά που, είπες, που έφυγαν για να αποκτήσουν, όπως είπες, εαυτό και άρα να δημιουργήσουν, προφανώς θέλουν να αποφύγουν όλο αυτό το. Βεβαίως, καμία αντίρρηση δεν υπάρχει. Επειδή όμως η πορεία του επιχειρηματία που βαλτώνει είναι δεδομένη και ταυτοχρόνως η παρακμή μιας χώρας επίσης δεδομένη, σε αυτή τη σύγκρουση θα έχουμε, μπορεί να γεννηθεί κάτι. Μάλιστα. Το ξέρουμε δηλαδή από τις εμπειρίες της ζωής. Ναι. Εδώ η κυρία. Έχουμε μικρόφωνο. Θέλεις, όχι, δεν θέλεις. Ωραία. Μαρία. Μικρόφωνο. Υπάρχει. Δεν κατάλαβα. Τώρα έρχεται το μικρόφωνο, πάει εκεί. Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, μιας και είμαστε στη διάγνωση, αν συμφωνείτε ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια όξυνση της διάστασης μεταξύ της ικανότητας να κατακτήσει ο πολιτικός την εξουσία και της ικανότητας να κυβερνήσει, να αξιολογήσει. Να αξιοποιήσει την εξουσία που κατέκτησε. Αν συμφωνείτε σε αυτό, μήπως οφείλετε και στο ότι το εργαλείο τα τελευταία χρόνια είναι το μάρκετινγκ, το εργαλείο της πολιτικής που από εργαλείο έχει ξεφύγει ίσως και έχει κατακτήσει με τη σειρά του την πολιτική. Και αυτό έχει και το αντίστοιχό του βέβαια, ο ρόλος του μάρκετινγκ και η κυριαρχία του μάρκετινγκ, και στην αγορά που έχει διαστρεβλωθεί η έννοια της από την αρχαία αγορά στην αγορά με την έννοια της σημερινή, δηλαδή στο λαό που ψηφίζει.
και είναι και δέκτης της εξουσίας. Αυτό βέβαια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο, είναι διεθνές. Και η ερώτηση είναι πώς θα μπορούσε ο πολίτης που έγινε πολιτής και καταναλωτής να ξαναγίνει πολίτης. Μια απάντηση είναι, ξαναρχόμαστε στην έννοια της, στην εκπαίδευση και πάλι στο θέμα της διάγνωσης. Μήπως το γεγονός ότι κολλάμε πάντα, υπάρχει μια αντίσταση στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, δεν εκπαιδεύεται ο πολίτης όπως πρέπει, εκτός από την συντηρητικότητα των κοινωνικών ομάδων, των κλειστών κοινωνιών στην Ελλάδα, οφείλεται και στο ότι οι πολιτικοί δεν έχουν συμφέρον, γιατί μόνο σε έναν ανεκπαίδευτο πολίτη αυτόν μόνο μπορούν να τον χειραγωγήσουν. Οπότε πώς φεύγουμε, πώς πάει αυτός ο φαύλος κύκλος, υπάρχει ελπίδα? Είπαμε, ελπίδα είναι αυτό που κάνουμε. Έτσι. Η ελπίδα είναι αυτό που κάνουμε, δεν είναι πουθενά αλλού. Αλλά η μεν παθολογία την οποία περιγράφεται είναι κατανοητή, διότι έρχονται στην εξουσία πολλές φορές, όχι πάντα. Πολλές φορές οι άνθρωποι για να έχουν μια επιβεβαίωση προσωπική. Αισθάνονται ότι κάτι κάναν στη ζωή τους, όπως παλιά λέγαμε, αν δεν παντρέψεις και δεχτείς, πάρεις διαμέρισμα για το κορίτσι, δεν κάνεις τίποτα στη ζωή. Και τώρα έχεις μια επιβεβαίωση πλατύτερη. Ας πούμε, σε ξέρει ο τόπος και δια της τηλεοράσεως, σε ξέρει, ας πούμε, και η χώρα. Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όμως ότι ο τόπος δεν έχει μια πίστη που να τον οδηγεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα κοινό σχέδιο μέσα στον τόπο, μια πρόταση τέτοια, η οποία να κερδίσει σιγά σιγά, ας πούμε, τις επιλογές των ανθρώπων. Η αδυναμία είναι αυτή, ότι ό,τι έχουμε είναι πράγματα μίζερα, έτσι, είναι πράγματα παρακμιακά, είναι πράγματα, ας πούμε, τσιγκούνικα. Δεν έχουμε μια πρόταση κοινή τέτοια που να ζητήσει πια επιλογές και να προκαλέσει εμπιστοσύνη. Η κρίση της κοινωνίας μας, ειδικά σήμερα, είναι κρίση εμπιστοσύνης. Δεν πιστεύουμε πουθενά. Και υπ' αυτή την έννοια δεν μας ενδιαφέρει άλλο από το τι θα μας βόλευε. Και το θέμα της παιδείας είναι το τελευταίο που θα μπορούσε να ρυθμιστεί. Μολονότι, ας πούμε, στη Φιλανδία, που ήταν σε πάρα πολύ άσχημο χάλι το 90, χρειάστηκαν 20 χρόνια για να έρθει πρώτος στον κόσμο. Αποφάσισαν να το πιάσουν, να συλλάβουν, να σχεδιάσουν κανονικά και είχε αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Και δεν υπάρχει σχέδιο όταν η μερικότητα κυριαρχεί στα μυαλά των ανθρώπων. Δηλαδή όταν δεν ασκείται κανονική πολιτική. Άρα είμαστε μπροστά σε μεγάλου μεγέθους προβλήματα, σε παρανοήσεις προβλημάτων. Η πολιτική δεν άσκηση εξουσίας. Η άσκηση εξουσίας έχει ορισμένο στόχο. Έτσι. Εξουσία χωρίς σχέδιο δεν μπορεί να υπάρξει. Γίνεται τρέλα καθαρή αυτά τα οποία ζούμε, ας πούμε, αυτοσχεδιασμοί της κακιάς ώρας. Το σχέδιο θα το κάνει η πολιτεία? Λοιπόν, το σχέδιο... Όχι βεβαίως. Το σχέδιο πια είναι η ίδια η ανάγκη της κοινωνίας που θέλει να σταθεί στα πόδια της. Είναι δηλαδή οι άπειρες, οι λίγες, οι πολλές προσπάθειες των ανθρώπων, ημών, άλλων, έτσι, οι οποίοι σιγά σιγά θα πιέζουν τον εαυτό τους προς αυτή την κατεύθυνση και επομένως έτσι, θα πιέζουν και τους άλλους. Και αν προσκρούν στους κλειστούς θεσμούς που είπες εσύ... Μα αν προσκρούν στους κλειστούς θεσμούς και αν η ανατετραετία ψήφος δεν έχει καμία σημασία, υπάρχει και ο θάνατος. Α, εντάξει. Αυτή είναι μια αισιόδοξη σκέψη. Εξάλλου στη ζωή, το μόνο δημοκρατικό πράγμα είναι ο θάνατος. Όλοι θα πεθάνουμε. Άλλη ερώτηση. Εδώ. Από εκεί, εκεί. Ναι. Θέλετε, θα μιλήσετε βροντερά ή θέλετε μικρόφωνο? Έχετε μικρόφωνο, ναι, προηγούμενο νομίζω, έτσι. Ναι, μιλάω εγώ, έτσι, εδώ. Μισό λεπτό να πάρουμε ένα μικρόφωνο. Εδώ μιλάω. Θέλετε να το δώσετε το μικρόφωνο? Όχι, έχω πάρει το λόγο. Α, έχετε πάρει το λόγο. Συγγνώμη, πέστε το, ναι. Σηκωθείτε όμως να σας βλέπουμε, δεν σας βλέπουμε. Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να τα πάρω λίγο χρονικά. Είπατε για τον Γκαμένο που πήγε και στη Σαλαμίνα. Και μετά είπατε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι πώς ένας τόσο προοδευτικός λαός κάνει τέτοια φεδρά πράγματα. Θυμάμαι παλιά ο Μπους μίλαγε με το Θεό. Άρα καλά πάμε, αφού τα κάνουν και οι Αμερικανοί.
Δεν βλέπω τίποτα άσχημο σε αυτό και σε ένα πολύ ανεπτυγμένο λαό βλέπεις φεδρά πράγματα. Άρα μην το λέτε σαν επιχείρημα ότι είναι κακό. Φεδρό, αλλά στα πλαίσια ενός πολιτισμένου λαού. Γιατί μιλήσατε για Τεχεράνη, ότι μόνο στη Τεχεράνη συμβαίνουν αυτά. Η ερώτηση ποια είναι. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Είναι μια ερώτηση. Θα κάνουμε μια παρατήρηση. Μια ερώτηση. Ναι, ναι, θα την κάνω. Δεύτερο είναι χρονικά που είπε η κυρία για την παιδεία, ότι δεν καταφέραμε να φτιάξουμε ποτέ παιδεία. Η τρίτη επιστημονική δύναμη στον κόσμο είναι οι Έλληνες. Και από πού βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι, εργαμότα, από τα ελληνικά πανεπιστήμια βγήκαν. Έτσι, από τη δεκαετία του 50 έχουν πάει πολλοί κόσμοι στην Αμερική και από εδώ όμως αποφύτησαν. Έτσι, ας μην υποτιμάμε τους εαυτούς μας και ας μην υποβαθμίζουμε και τις επιτυχίες μας. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο που είπε ο κύριος Ράμφος, ότι η Ιταλία πέρασε αναγέννηση, αλλά έφτιαξε και ένα Μπερλουσκόνι. Εμείς ακόμα Μπερλουσκόνι δεν έχουμε δει. Τώρα η ερώτηση. Μήπως κύριε Ράμφος, είστε βέβαιος ότι δεν έχουμε δει Μπερλουσκόνι? Βέβαιος, βέβαιος. Πολύ βέβαιος. Τα χάλια τους, εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι, έτσι. Η ερώτησή μου, κύριε Ράμφο, μήπως. Επειδή εγώ είμαι, όπως το λέμε, πολύ αισιόδοξος, έτσι, αντίθετα με πολύ χαίρομαι. Γιατί απλά τα έχουμε καταφέρει 3.000 χρόνια. Αυτή η κριτική που κάνετε, την κάνει, άμα διαβάσετε κείμενα παλιά, τα ίδια λέμε. Και έχουμε καταφέρει να επιβιώσουμε 3.000 χρόνια. Οπότε είμαι πολύ αισιόδοξος. Μήπως λοιπόν εσείς οι φιλόσοφοι τα λέτε μόνο γιατί πρέπει να τα πείτε, γιατί αυτή είναι η δουλειά του φιλόσοφου, να ταράσει λίγο τις συνειδήσεις. Μήπως είστε λίγο πιο αισιόδοξος και μας το κρύβετε. Ευχαριστώ. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Τι να πω για μένα. Λοιπόν. Ναι, δεν έχω. Επόμενη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Ναι, ο κύριος. Ναι. Κύριε Ράμφο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, εντάξει, μου δώσατε μια απάντηση. Λίγο ησυχία. Μου δώσατε μια απάντηση γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να συνεργαστούμε. Και η συνεργασία είναι η βάση κάθε πρόοδου. Προηγουμένως με καλύψατε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι 1982, βρίσκομαι σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής και παρακολουθώ μια ομιλία του Άλβιν Τόφλερ που έγραψε το τρίτο κύμα, τις νέες δυνάμεις κτλ. Και ο οποίος είπε μετά στο τέλος, σε μια κουβέντα σαν κι αυτή, ότι εσείς οι Έλληνες που είσαστε πράγματι η χώρα της δημοκρατίας, να ξέρετε ότι ο 21ος αιώνας σας επιφαλάσσει πάρα πολλές εκπλήξεις λόγω της μεγάλης ανόδου που θα γίνει το τρίτο κύμα. Οι καινούργιες τεχνολογίες με τα κομπιούτερ. Άρα, αν δεν οργανωθείτε και δεν παίξετε τον καταλήτη των εξελίξεων, η δημοκρατία θα φθαρεί και θα διαφθαρεί. Ποιο είναι λοιπόν σαν Έλληνες, εφόσον έχουμε από τον Αριστοτέλη, από τους αρχαίους φιλοσόφους, το νόημα της δημοκρατίας, πώς μπορούμε να την υπερασπιστούμε? Αυτό είναι το ερώτημά σας. Ναι. Μάλιστα. Μπροστά λοιπόν, στο τρίτο κύμα, το οποίο απογειώνεται και το οποίο σαρώνει όλη τη δεύτερη, μπροστά το δεύτερο κύμα. Στο τρίτο κύμα είναι μία κίνηση προς δύο κατευθύνσεις. Προσαρμογή πρώτον στις νέες, στην ψυχιακή εποχή και μεγάλη έγνοια για τον άνθρωπο. Γιατί ο κίνδυνος της ψηφιακής εποχής είναι ακριβώς να σαρωθεί το ανθρώπινο στοιχείο. Εάν έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια προσαρμογής δημιουργικής και ταυτόχρονα μεγάλη σταθεροποίηση εσωτερικής του ανθρώπου, να μην είναι πια ένα έρμεο στα πλαίσια της ομάδος και της ψυχολογίας της ομαδικής, τότε νομίζω έτσι μπορεί να πάει καλά ο τόπος και ο λαός, διότι η ευφυΐα υπάρχει. Το γεγονός ότι είμαστε γύρω-γύρω θάλασσα μας κάνει επικοινωνιακούς και ανοιχτούς, ας πούμε, προς τα πράγματα. Εκείνο που μένει είναι η σταθερότητα. Δηλαδή, αυτό που πέτυχε η Ελλάδα στην ιστορία της είναι να περάσει από τους μύθους και τα ένστικτα στο λόγο. Τώρα περνάμε τη δύσκολη φάση από το λόγο να περάσουμε στους μύθους και στα ένστικτα. Αυτό πρέπει να σταματήσει και να ξαναθυμηθούμε το λόγο. Νομίζω αυτό είναι το αίτημα. Καθαρά. Ναι. Ξαναγυρίζω λίγο στην αρχή
με τη λογική που επικρατεί, θα το πω λίγο σχηματικά, στη Δύση με τη λογική και εμείς έχουμε το συναίσθημα. Σχηματικά βέβαια, όχι απόλυτα. Μία Δύση που πέρασε διαφωτισμό, αναγέννηση και τα λοιπά, που δεν περάσαμε εμείς ή τα περάσαμε λίγο ελληματικά. Πώς εξηγείτε, τώρα έρχεται η ερώτηση. Αυτή η Δύση γέννησε μία Γερμανία, μία ναζιστική Γερμανία, όπου εκεί κυριάρχησε, δεν κυριάρχησε πια η λογική, κυριάρχησε το ένστικτο και το σκληρό ένστικτο. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν είναι δύσκολη η ερώτηση. Αυτό συμβαίνει στην καθημερινή ζωή του κάθε ανθρώπου. Όταν στριμώχνεται πολλές φορές, ό,τι πιο σκοτεινό πράγμα είχε μέσα του, το είχε πιέσει και το είχε ηρεμήσει, έρχεται στην επιφάνεια με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και αγριότητα. Δεν πρόκειται να το αποκλείσει ποτέ κανείς από την ιστορία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εκείνο που ενδιαφέρει είναι οι τρόποι της αντιμετωπίσεως των προβλημάτων να είναι τέτοιοι ώστε να είναι πάντα συνθετικοί, πάντα συναιρετικοί. Στη συνέρεση δεν υπάρχει εχθρός να μας απειλήσει. Υπάρχει αυτός που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Να προσθέσω κάτι. Η μεγάλη διδαχή των νέων χρόνων μέσα σε όλα αυτά που περιγράψατε και που είναι διαμφισβήτητα, δηλαδή, είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι πανάκια η ανακάλυψη του λόγου. Άλλωστε, οι δυτικοί δεν είναι άνθρωποι απλώς λογοκρατούμενοι. Είναι και οι άνθρωποι που κυριαρχούν στις τέχνες, στο συναίσθημα. Είναι άνθρωποι που δίνουν μορφή, δηλαδή, στο συναίσθημα. Και αυτό σημαίνει έτσι ότι είναι οι μεγάλοι ποιητές, οι μεγάλοι ζωγράφοι, οι μεγάλοι... Εκείνο που πρέπει, λοιπόν, εμείς να κρατήσουμε είναι ο πυρήνας του αιτήματος, ξέροντας ότι ο θάνατος παραμονεύει, όπως στην ψυχική μας ζωή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθουν τα πράγματα πάνω κάτω. Γιατί οι πιέσεις της ζωής και της υπάρξεως δίνουν δικαιώματα στον πιο άγριο εαυτό, τον οποίο μπορείς να κρατήσεις κάτω, αλλά δεν μπορείς να τον εξαφανίσεις ποτέ, γιατί δεν πάβεις να είσαι ζώο. Απλώς να προσθέσω, το ξέρετε μάλλον, ότι ο Ιάνος του Χίτλερ του 1933 είχε να κάνει με το κράχ του 1929. Είχε εξαθλειωμένους Γερμανούς, εκατομμύρια εξαθλειωμένων Γερμανών, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει να τους εξαθλειώνουν και οι Γάλλοι με τη συνθήκη των Βερσαλιών, και αυτό μετά έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή, θέλω να πω αυτό που λέει ο Στέλιος, έχει δίκιο. Αυτό λουφάζει, ας το πούμε, και είναι εκεί. Δεν μπορώ να το... Η Ευρώπη είναι και μια ήπειρος που είχε πάρα πολλούς πολέμους, αλλά έχει το λόγο που κάνει και κριτική στον εαυτό της όμως μετά από όλες αυτές τις κρίσεις. Η ζωή και ο πολιτισμός είναι ένα συνεχές στοίχημα. Δεν είναι ποτέ κλειστή υπόθεση. Ακριβώς. Ποτέ. Μπορώ να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ασφαλώς. Είπατε ότι ο άλογος συναισθηματισμός, το πρόβλημά μας είναι ο άλογος συναισθηματισμός και η εικόνια. Είπατε επίσης ότι έχουμε κάνει ένα βήμα προόδου και έχει επέλθει η διάγνωση. Το ζήτημα λοιπόν είναι ποια λύση εσείς προτείνετε, αυτή λύση, όχι λογιστική, αυτά, να το καταλάβουμε, ποια ακριβώς είναι η λύση που προτείνετε, για να βγούμε από την έξοδο αυτή της κρίσης, η οποία μας ταλανίζει όλους. Εγώ δεν προτείνω λύση, εγώ προτείνω τρόπο σκέψεως. Και λέω, πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα και στη σκέψη μας όλα εκείνα τα υπόγεια περιφρονημένα ρεύματα που αποτελούν στοιχεία πολιτισμού και όχι απλώς εξισώσεις μαθηματικών οικονομικών μεγεθών. Από εκεί και πέρα οι πολιτικοί θα ρυθμίσουν ή οι στοχαστές ή οι καθηγητές ή οι κοινωνιολόγοι θα αποφασίσουν τα υπόλοιπα. Εγώ μόνο αυτό λέω. Τίποτε άλλο. Μα έτσι δεν κάνουμε μετάφραση σε κάποιους άλλους. Μα αυτό μπορώ. Δεν και δεν είμαι τίποτα άλλο εγώ. Τόσο μπορώ. Αυτό μπορώ. Αυτό είμαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Όχι, δεν είμαι όλα εγώ. Όχι. Όχι κανείς. Μπορεί άνθρωποι που έχουν την έγνοια της πόλεως και που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή αυτά να τα δέσουν, όπως πολλοί άνθρωποι στην ιστορία μας το κάνανε, ο Βενιζέλος, ο Τρικούπης, διάφοροι άνθρωποι, να το δέσουν και να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με μεγάλη στερεότητα. Εγώ προτείνω απλώς, λέω, αυτά τα βήματα που μας απέδωσαν
μέσα στα 200 χρόνια τόσα πράγματα, να τα σταθεροποιήσουμε περισσότερο μελετώντας πια πέρα από τις δομές και τα συναισθήματα, γιατί όλες μας οι αποτυχίες των 200 ετών ήταν αποτυχίες εξαιτίας υπερβολής συναισθήματος και ανεξελέκτου. Αυτό λέω λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είμαστε σε μια κρίση επταετή από την οποία δεν βγαίνει κανείς, ενώ έχουν βγει άλλοι και δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να συζητάμε μεταξύ μας. Αυτό. Μα αυτό δεν έχετε σε αντίθεση με αυτό που είπατε, ότι είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι με το παρελθόν μας. Τι λέω εδώ τώρα. Τι λέω εδώ τώρα. Λέω ακριβώς λοιπόν, όταν δεν έχεις χρόνο μέλλοντα και έχεις μόνο παρελθόν, έχεις μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορείς να σκεφτείς άλλο από την επανάληψή σου, από την αντιγραφή σου. Και είναι πρόβλημα. Τι θέλει να κάνουμε δηλαδή, να πετάξουμε από το μέλλον μας. Καταλάβατε το. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κλείσω τη συζήτηση γιατί είναι... η Αλεξάνδρα, πρώην μαθήτριά μου. Τελευταία ερώτηση. Μια χαρά. Ήθελα να ρωτήσω το Στέλιο. Μάλλον σαν σχόλιο ότι η δημοκρατία όσο διευρύνεται, κάτι που το έχει πει και ο Πλάτωνας, χάνει από ποιότητα. Δηλαδή ότι η δημοκρατία αυτοϋπονομεύεται λόγω του ότι διευρύνεται, ακούγεται οξύμορο, αλλά αυτό νομίζω είναι κάτι που το είδαμε στην Αμερική και το βιώνουμε παγκόσμια. Είναι, δηλαδή, οδηγεί στην τυραννία με την έννοια ότι ακριβώς όσο πιο μεγάλη είναι η μάζα και πιο απέδευτη προφανώς, εκ των πραγμάτων δηλαδή, επιλέγει ανθρώπους όλο και κατώτερης ποιότητας και είναι καθαρά πλειοψηφικό το θέμα. Και λέτε, υπάρχουν τέτοια προβλήματα αναμφισβήτητα. Η απάντηση είναι θέλουμε πιο βαθιά δημοκρατία. Δεν, ποιο ήταν το θέμα του Πλάτωνος. Η αρχαία, και είχε δίκιο στην παρατήρησή του, έλεγε πρέπει να έχει 5.000 ανθρώπους μια πόλη για να είναι δημοκρατία, γιατί μετά ξεχυλώνουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αρχαία ελληνική δημοκρατία δεν είχε θεσμούς. Τους θεσμούς αρχίζουν να τους ανακαλύπτουν λίγο οι Ρωμαίοι και μετά στα νεότερα χρόνια, τον 15ο-16ο αιώνα πια, στο νεότερο κράτος αρχίζουν να εμφανίζονται αυτά τα πράγματα. Ο ρόλος των θεσμών ακριβώς είναι να καλύψουν τέτοιες δομικές αδυναμίες. Όμως πια, εάν πάμε στη δημοκρατία της ψηφοφορίας απλώς και όχι της νομιμοποίησης του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με την πρακτική που ακολουθεί, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε μια πλειοψηφία τώρα, πρέπει να νομιμοποιείται αυτή η πλειοψηφία σε όλη, διαρκώς. Ναι. Αν δεν έχουμε θεσμούς, εξέλεξε Τραμπ η Αμερική, αλλά τα δικαστήρια, οι θεσμοί του πάνε στοπ. Αυτομάτως λοιπόν έχουμε μια διαμόρφωση μιας δημοκρατίας η οποία δεν είναι πλειοψηφικό κοινοβουλευτική, αλλά κοινωνικά πλέον συνδυαστική, τέτοια η οποία μπορεί να δημιουργήσει. Δηλαδή οι αδυναμίες της δημοκρατίας απαιτούν βαθύτερη δημοκρατία. Να τελειώσω με μια αισιόδοξη σκέψη. Επειδή έχει μελετήσει ο Στέλιος την πολιτεία, όπως ξέρετε όσοι την έχετε διαβάσει, στο τελευταίο βιβλίο, στο 10ο, ο Πλάτων εξορίζει τους ποιητές ως κατασκευαστές ειδόλων και ως ευρισκόμενοι τρία σκαλοπάτια μακριά από την αλήθεια, το περίφημο τρίτον από της αληθείας. Σήμερα όμως η δική μας πολιτεία, ένας φιλόσοφος και ένας ποιητής συνυπήρξαν για 2 ώρες και κάνουν μια ωραία κουβέντα. Επομένως, όλα καλά. Όλα ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλό βράδυ. Καλά ήτανε. Χάρηκες εσύ.